τίνει να γίνει συνήθεια τον τελευταίο μήνα και βάλε, Στέλιο Παντονίου και φίλοι ακροατές, να καιγόμαστε όλη μέρα από τη ζέστη, να έχει ρε παιδί μου λιακάδα, να ζεματάει ο τόπος, να βράζει ο τόπος, είναι, νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τα πρωινά, τα μεσημεριανά και το απόγευμα να βρέχει. Έχει έκθεση βιβλίου γι' αυτό. Το Μάιο έχει έκθεση βιβλίου. Δεν έχει ισχύ αυτό, ναι. Αλλά τις τελευταίες μέρες που έχει. Εντάξει, είναι γνωστό για την έκθεση βιβλίου, το γνωρίζουμε εδώ και πόσα χρόνια. Ότι αυτοί που πουλάνε ομπρέλες κάνουν χρυσές δουλειές, ναι. Έτσι. Αλλά αυτό έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου. Και συνεχίζει. Και συνεχίζει, ρε φίλε. 9 του μηνός, 9 του μηνός και πάει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ προβλέψιμο πλέον ότι όλη την ημέρα θα ζεματιέσαι. Θα καίγεσαι, ρε παιδί μου, από τη ζέστη και το απόγευμα θα φας τη βρόχα στο κεφάλι. Να. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι αυτό. Μερικοί το γουστάρουν. Άλλοι μαγαζάτορες που είναι στη Χαλκιδική και έχουν πληρώσει ενίκια, δημοτικά τέλη κτλ. Έχουν κάνει ποινικίαση μαγαζιά και τέτοια, δεν τους πάει καλά. Γιατί άμα τους ρημάξει 3-4 Σαββατοκύριακα από τα 7-8 που περιμένουν να δουλέψουν οι άνθρωποι, τα 3-4 να τα χάσουν, ζήτω που καήκαμε. Βρώμε δουλειά. Καλησπέρα σε όλους. Ασπρόμενες πτήσεις, Τάσος Τρέγιας, Στέλιος Παντονίου, στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Παρέτσα, θα είμαστε μαζί σε ένα αθλητικό δίωρο. Άλλη μια φορά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, έως και τις 12. Χαλαρή εκπομπή, δεν υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Σε μεταγραφικό ρυθμό κινούνται όλες οι ομάδες, εδώ τις πόλεις μας τουλάχιστον, και ο ΠΑΟ και ο Άρης και ο Ηρακλής. Κάθε μια ομάδα για διαφορετικούς λόγους. Ο ΠΑΟΚ, θα πιάσουμε λίγο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει κάνει μια αρκετά σημαντική και ηχηρή μεταγραφή του Χατσερίδη στα στόπερ. Περιμένουμε απαντήσεις από τον πώς το λέμε, τον Σουηδό. Α, τον Βέρμπλουμ. Τον Βέρμπλουμ. Τι λένε οι πληροφορίες σου, εσύ που είσαι και δημοσιογράφος, Στέλιο Παντονίου? Είναι ένας Σουηδός διεθνής μέσος. Λένε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός και ποιοτικός ποδοσφαιριστής, όπου θα κάνει ένα πάρα πολύ καλό συνδυασμό με τον Μαουρίσιο. Θα είναι ένα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Και ο ΠΑΟΚ του δίνει αρκετά χρήματα για την τριετία, κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ σύνολο. Και νομίζω ότι αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες την απάντηση του Σουηδού, καθώς και ο ΠΑΟΚ νομίζω του είχε δώσει διορία. Αρκετά δεν τράβηξε. Ναι, του είχε δώσει μια συγκεκριμένη διορία και μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα έχουμε και την τελική απόφαση. Ναι, τελικά. Γιατί πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Εντάξει, αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει, νομίζω, το μέλλον του. Να κοιτάξει μπροστά, γιατί 19 του μηνός ξεκινάει η προετοιμασία. Πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Όσο πιο νωρίς έχεις ποδοσφαιριστές, τόσο καλύτερα μπορείς να δουλέψεις προπονητικά. Δηλαδή, τώρα το Χατσερίδη στα στόπερ μπορεί να τον δει, να τον τσεκάρει σε τι κατάσταση είναι ο Λουτσέσκου. Τι διορθώσει πρέπει να κάνει, ένα άλλο ιστορία. Καλά είναι να πάρεις και το εξάρι σου μπροστά σε το τέρι του Μαουρίτσιο, τέλος πάντων. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Αν και λένε ότι θα απαντήσει θετικά. Ο Πούκι, ο επιθετικός, είναι αυτός ο οποίος κάνει νερά και αποφασίζει. Αυτό που δεν μου αρέσει, ξέρεις ποιο είναι. Αυτά τα παιχνίδια του μανατζαρέων και του παίκτη. Δηλαδή, άμα βρει καμιά ομάδα με καλύτερη προσφορά, φεύγει. Και άντε τώρα να μείνεις εσύ ξεκρέμαστος. Να μην το πω διαφορετικά, λαϊκιστή. Στον ΠΑΟΚ υποστηρίζουν πως υπάρχει εναλλακτική λύση για κάθε θέση που αναζητούν ποδοσφαιριστή. Ναι, υπάρχει εναλλακτική λύση. Έχουμε 3-4 ποδοσφαιριστές, λένε, που τους έχουμε στα υπόψη και τους έχουμε κάνει. Ωραία, εγώ θα σου το πω κάπως έτσι λίγο διαφορετικά. Κάνω τον διαβόλου. Καλά κάνεις. Αυτοκίνητο είναι και η Ferrari, αυτοκίνητο είναι και το Lada. Ναι, κατάλαβα που το πας. Αυτοκίνητο είναι και το Opel. Ναι. Σου είπα τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Έτσι, το ένα είναι κορυφή, το άλλο είναι μεσαίο προς το καλό και το άλλο είναι μεσαίο προς τα κάτω, ξέρω εγώ. Κατατάξτε εσείς όπως θέλετε. Άλλο να έχεις το Αφακαντέ, έτσι, αυτό που είναι κορυφαίος, και άλλο να έχεις το μεσαίο ή τον λίγο το μικρό μεσαίο. Ναι. Έχει μία διαφορά. Μεγάλη. Όπως και να το κάνουμε. Οπότε, αν αναλογιστούμε τι είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, τι πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ
ως βάση του, ως στόχο του, ως πρωταρχικό του στόχο από τώρα. Δεν περιμένω να έχω στόχο του Αύγουστο, του Σεπτέμβριο. Από τώρα έχει στόχο. Ο στόχος λοιπόν του ΠΑΟΚ είναι η είσοδος της ομάδας στους ομίλους του Champions League, παιδιά. Μόνο αυτός είναι ο στόχος. Προσέξτε τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε. Για 9 Ιουνίου. Ο στόχος λοιπόν του ΠΑΟΚ 9 Ιουνίου που μιλάμε είναι να κρατηθεί ο κορμός. Έχεις μια πλειάδα ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Έχεις κάνει ένα πάρα πολύ καλό κορμό σαν σύνολο μες στην ομάδα. Να κρατηθεί πάση θυσία αυτός ο κορμός, αν είναι εφικτό, αν είναι δυνατόν, και να πλαισιωθεί από 3, από 4 ακόμα ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, εάν είναι εφικτό. Και οικονομικά και με τα κονέ που υπάρχουν από τους υπευθύνους οι οποίοι είναι για τις μεταγραφές. Να δούμε αν είναι εφικτό. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ, και τα κάνει όλα αυτά, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλες βλέψεις και για το ελληνικό πρωτάθλημα βάσει των κινήσεων που γίνονται στις ανταγωνίστριες ομάδες. Έως τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η εξέλιξη. Αλλά έως τώρα, με Χριστοδουλόπουλο και Φετφατζίδη, αντίο Ξεμακάρης που πας δεκαρά μέτρο. Ο άλλος με τον Αλμπάντη. Και ο Βράνιες είναι να φύγει τώρα. Ο Βράνιες είναι, όλοι φοβούνται. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Να φοβήθηκαν τα παιδιά, τα κίτρινα παιδιά του Πειραιά, τα κίτρινα παιδιά του Πειραιά, έτσι όπως το λέω. Πώς γίνεται τα κίτρινα παιδιά του Πειραιά, του Γατούλη, να φοβήθηκαν μια φωτογραφία που είδανε μέσα στα αποδυτήρια ένα όπλο το οποίο κυκλοφορούσε, έτσι, μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, και να μην φοβούνται όλες αυτές τις απειλές που έχουν κάνει δηλώσεις οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ότι δέχονται, και ο Χριστοδουλόπουλος και ο αυτός από τη Β' Εθνική, πώς το λένε, Κάισπερ, πώς το λέγανε αυτό. Α, ναι, κατάλαβα, θα λες. Και αυτός, έτσι, και ο προπονητής, να μην φοβούνται όλους αυτούς τους εκβιασμούς που έχουν δεχθεί από κάποιους ανθρώπους μέσα στην ομάδα που ήτανε, και να αποχωρούν κακοί κακός. Και βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι χάρτινη πρωταθλήτρια, είναι χαριστικά πρωταθλήτρια, πήρε ένα θηλυπρεπέστατο πρωτάθλημα που το παίρνουν μόνο οι κορασίδες, τους κάνανε δώρο τα δικαστήρια και οι δικαστές ένα πρωτάθλημα που δεν το αξίζανε. Το κλέψαν από άλλη μια ομάδα η οποία μέσα στον αγωνιστικό χώρο πήρε τους περισσότερους βαθμούς. Και με παιχνίδι λιγότερο, αν θέλετε. Αυτό με τον Ολυμπιακό, το οποίο χαρίστηκε στον Ολυμπιακό και του δώσαν τους 3 βαθμούς. Σε ένα μάτσο που θα τέλειωνε ντόρτι. Μια μούτσα γκολ θα έτρωγε. Αυτός ο κλόουν, ο Όσκαρ που σηκώθηκε και έφυγε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όλοι αυτοί να είναι τρομοκρατημένοι από μια φωτογραφία που είδανε, γιατί δεν το είδανε. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι έγινε. Έτσι, και να μην τρομοκρατούνται από τις απειλές που δέχονται ψυχρό. Από τα δικά τους τα λεγόμε, το λέμε εμείς, οι ίδιοι το λένε. Κατάλαβες, Στέλιο Παντωνίου. Άρα λοιπόν, ο πρωταρχικός ρόλος του ΠΑΟΚ είναι να κρατήσει το βασικό κορμό. Δηλαδή, δεν πωλείται ο Πρίγιοβιτς. Τέλος, ξεχάστε το. Δεν πωλείται ο Πέλκας. Δεν πωλείται ο Πασχαλάκης. Είναι αυτό που είπε και ο Λουτσέσκου σε εφημερίδα της πόλης, ότι ναι, ο μεγάλος μας στόχος είναι να διατηρήσουμε τον κορμό μας. Και όχι μόνο δεν πολλούνται όλοι αυτοί, γιατί το πολλούνται και αγοράζονται, όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται, το λέμε εύκολα, ναι, όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται, συμφωνώ μαζί σας. Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά πότε υφίσταται αυτό? Όταν πετύχεις στόχους σου. Όταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ, και απορούν και στην UEFA. Οι δήμονες της UEFA το λένε. Πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να είναι τόσο υψηλά βαθμολογικά στην UEFA και να μην έχει παίξει Champions League? Όταν λοιπόν δεν έχεις πετύχει το μεγάλο στόχο που θα σου αλλάξει επίπεδο, που θα σε ανεβάσει level, που θα σε πάει στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια, δεν πολλούνται όλοι και όλοι αγοράζονται, κύριε. Κρατάς τους παιχταράδες σου για μία χρονιά ακόμα με νύχια και με δόντια. Βάλε και κανένα φράγκο παραπάνω, δεν πειράζει, θα τα πάρεις τα φράγκα. 15 χαρτιά παίρνεις μόνο με την είσοδό σου στους ομίλους. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες μετά, πόσο παίρνεις τη νίκη, πόσο παίρνεις την ισοπαλία.
και πόσο παίρνει να πάω στου 32, 16 κτλ. Θα στα πω με νούμερα και λεπτομέρειες. Και πλαισιώνεσαι με άλλους 3-4 ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θέλεις άλλον ένα δίπλα στον Μπρίγκοβιτς. Ο Πούκι θα είναι. Ο Κόντε θα είναι. Αυτό θα αποφασίσει η τεχνική ηγεσία της ΠΑΕΠΑΟ. Στο Περάρα πήρες, Χατσερίδη, παίρνεις ένα στο κέντρο. Δεν έχεις αλλαγή Μάτος, δεν έχεις αλλαγή Βιερίνια. Το Γιαννούλη το δώσαν δανεικό πάλι. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε στην γραμμή να περιμένω, φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν περίμενε ο φίλος. Ας ξαναπάρει άμα θέλει. 287 και 38 23 10. 287 και 38. Τι έλεγα. Ναι, δεν δίνεις λοιπόν ό,τι καλύτερο έχεις βγάλει αυτή τη χρονιά. Όπως είχε γίνει παλαιότερα με τον Γκάρι Ροντρίγκες, αν θυμάσαι. Ναι. Έτσι, όπως είχε γίνει με τον Λούκας ακόμα παλαιότερα. Και εντάξει, από τον Λούκας οικονόμησης πήρες και 6 χαρτιά. Με τον Λούκας ήταν λίγο διαφορετική περίπτωση, γιατί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πίεζε ότι θέλω να φύγω και να πάω στη Λακορούνια. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν και ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να μείνει, τι να τον κάνεις, να το βάλεις. Την πρώτη φορά λέω που έφυγε. Α, την πρώτη φορά, ναι, οκ. Okay. Τη δεύτερη γύρισε, έβγαλε Ευρώπη και έφυγε. Εντάξει. Αυτό. Γι' αυτό έγινε κατόπιν συνεννοήσεως. Ναι, αλλά είναι ο Λούκας, ο οποίος έπαιξε στην Άρσεναλ. Ναι. Και όχι μόνο. Έτσι. Παιχτάρα. Παιχτάρα, εννοείται. Για τα ελληνικά δεδομένα, αν έκανε μια καλή χρονιά, μπορεί να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Ισχύει. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο Νταλγκάς ο χοντρός, ο στόχος ο μεγάλος, δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Ας το πω διαφορετικά να το καταλάβεις και εσύ και οι φίλοι ακροατές. Ο ΠΑΟΚ πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Ναι, αγωνιστικά ναι. Στα χαρτιά το πήρε. Όχι. Αν θα περάσει αυτός ο ομίλος του Champions League και δεν περάσει η ΑΕΚ η χάρτινη, ποιος θα είναι ο πιο ευνοούμενος? Ο ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Ναι. Κατάλαβες? Ναι, το ψες. Μπορώ εγώ να περάσω στους ομίλους του Champions League? Εντάξει, φυσικά και με ενδιαφέρει ο τίτλος, δεν το συζητάμε, μένει στην ιστορία, αλλά ουσιαστικά αυτό που θα μου αλλάξει την ιστορία μου δεν είναι ένα πρωτάθλημα στον ελληνικό χώρο. Είναι είσοδος της ομάδας του ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ομίλους, στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. 15 χαρτιά, 15 μαρουλάκια παίρνεις με το που θα περάσεις ομίλους. 15 μοίρια. Και από εκεί και πέρα, 2.700 κάτι, 2.800 κοντά είναι κάθε νίκη. Παίζεις πόσα μάτσα παίξεις? 6 μάτσα. Έκανες 3 νίκες, 3 επί 3, 9, άλλα 9 χαρτιά. 15 και 9, 24, έκανες 4 νίκες, 15 και 12, 27. Και ένα χαρτί παίρνεις την ισοπαλία, 9 κατοστάρικα νομίζω, 8 παίρνεις την ισοπαλία. 8 κατοστάρικα. Εγώ σου λέω δυο νίκες να κάνεις και μια ισοπαλία. Τέλει. Είναι 3 και 3, 6, 7 χαρτιά. Δεν είναι 7, είναι 6. Και 15-21, γεια σας. Γεια σας. Βάλε και τα εισιτήρια. Βάλε και τα τηλεοπτικά. Εγώ σου λέω μόνο από τι θα πάρεις από την UEFA. Ναι, ναι. Πέρασες στους 16 και άλλα. Πέρασες στους 8 και άλλα. Πόσα θα δώσεις παραπάνω? Θα δώσεις παραπάνω από 6-7, ξέρω εγώ, να φέρεις 4 καλούς. Θα δώσεις 8-10. Θα πάρεις 25-30, θα πάρεις 25, θα πάρεις. Τόλμησέ το, 25 και το πρωτάθλημα δικό σου. 25 και το πρωτάθλημα δικό σου. Από τώρα δικό σου το πρωτάθλημα. Πάντε παίξτε το, πουλήστε σπίτια, οικοδομές, αυτοκίνητα, ό,τι έχετε χρυσαφικά. Πάντε στο, πώς το λένε αυτό, ρε? Το Λεωνάρδο που έχει 180 μαγαζιά. Το Ριχάρδο, πώς το λένε αυτό. Πάντε στο Ριχάρδο. Και τα χρυσά τα δόντια βγάλετε με τα ανάδια και πουλήστε τα. Βάλετε να πούμε στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Άμα κάνεις τέσσερις μεταγραφάρες. Με ποιον δεν παίρνει, με τον Οικοδόμο που έφυγε να πούμε κακή κακός από την ΑΕΚ, ή με τον Φετφατζίδη που γύρισε από την Ιταλία μετά από 5 χρόνια? Για με ποιον θα σε χτυπήσει ο κόκκινος? Στους Άραβες έπαιζε ο Φετφατζίδης. Άστο. Βρε, όπου έπαιζε. Όπου έπαιζε. Με ποιον θα σε πάρει? Θα έχω εγώ τώρα μέσα τον Μάτος, τον Μπρίγκοβιτς, τον Χατσερίδη, τον Μαωρίσιο, τον Μπέλκα, τον Βιερίνια. Τους κάνω πλάκα αυτούς, ρε. 15-20 βαθμούς πίσω τους αφήσω. Με μείον 2 που ξεκινάω. Και φυσικά θα έχω και μεγάλες πιθανότητες να περάσω τη Βασιλεία ή τον Άγιαξ. Πότε γίνεται η κλήρωση?
Τώρα, 19 του μήνα. 19 ξεκινάει η προετοιμασία, νομίζω, του ΠΑΟΚ. Πριν τώρα θα σου πω πότε ναι. γίνεται η κλήρωση. Θα έχω τεράστιες πιθανότητες να έχω ένα ποιοτικό ρόστερ. Γι' αυτό λέμε όσο πιο γρήγορα κάνεις μεταγραφές, τόσο καλύτερα είναι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί τέλος του Ιουλίου, τέλος Ιουλίου, 29 νομίζω Ιουλίου, δίνει προκριματικά, μάτς προκριματικά για το Champions League. Με Άγιαξ ή με... Με Βασιλεία. Ή με Βασιλεία. Εκεί πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Εκεί δηλαδή πρέπει να έχεις όσο γίνεται τους πιο πολλούς ποδοσφαιριστές μαζί σου. Τώρα θα μου πεις κάτσε ρε Τάσο, θα είναι και μερικοί καταπονημένοι, θα πάνε στο Μουντιάλ. Ναι, μαζί σας, εντάξει. Αυτοί θα έχουν ένα ειδικό πρόγραμμα. Το Μουντιάλ 5, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, 10, πόσο Ιουλίου τελειώνει. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου νομίζω τελειώνει το Μουντιάλ. Ένα μήνα κρατάει. Σκέψω ότι ξεκινάει τώρα 14. Την 5η, 14 και τελειώνει 14 Ιουλίου νομίζω. 14. Κάπου εκεί. Και ποιος θα πάει τώρα τελικό. Θα πάει τώρα η Σερβία, όχι. Θα πάει η Αίγυπτος. Ποιος θα πάει τελικό. Κλάιμα θα έχουμε και 2-3 που θα είναι λίγο πιο επιβαρημένοι παραπάνω. Και από εκεί θα πάρεις λεφτά. Ναι, θα πάρεις κάποια φραγκάκια και από εκεί. Κατάλαβες. Τώρα πρέπει να γίνει η σωστή κίνηση. Τώρα πρέπει να γίνουν τα άλματα τα μεγάλα. Τώρα πρέπει να ενεργοποιηθούν τα μεγάλα κονέ. Τώρα να αποδείξει ο Μίχελ ότι έχει καλές γνωριμίες, ότι έχει δυναμική και ότι μπορεί να φέρει παικταράδες. Συγγνώμη, τώρα είναι η ώρα που πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, Βασίλη, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε 23-10, 2-87 και 3-8 για να πάση στιγμή μπορείτε να διακόψετε. Break. Επιστρέψαμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Στάσος Τρέγιας Ιατόπουλος στο μικρόφωνο, Στέλιος Παπαντονίου, Βασίλης Καβαδίας. Παραίτσα θα είμαστε μαζί σας έως και τις 12. Μείνετε εδώ κοντά μας να σας ενημερώσουμε για την απάντηση του Γιώργου Σαββίδη στην προκλητική δήλωση του Θόδωρου Καρυπίδη, του Προέδρου της ομάδας του Άρη, ο οποίος μίλησε για τον Ιβάν Σαββίδη και έκανε μια προκλητική δήλωση. Αντέδρασε ο Ιώσ Σαββίδης και απάντησε. Μείνετε εδώ να σας πούμε τι ακριβώς συνέβη. Μείνετε επίσης εδώ κοντά μας να σχολιάσουμε μαζί και να συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε για τους λόγους της φυγής του Βλάνταν Ίβιτς. Θα διαβάσουμε όλη τη συνέντευξη που έδωσε ο Σέρβος πρώην τεχνικός, πετυχημένος για μένα, της ομάδας του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι για άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας, το ξεχάσαμε, είναι το Ζερίμι Ζετοπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας. Πανδεσία γεύσεων, μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, φρέσκα θαλασσινά. Περιμένουν εσάς και την παρέα σας να απολαύσετε όλες αυτές τις γεύσεις, συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτόνου στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, ποιότητα στα εδέσματα. Όλοι αυτοί οι λόγοι σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκη 63, στην κάτω Τούμπα, στο Ουζερίμι Ζωτοπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι. Χρόνος παράδοση για την παραγγελία σας 20 με 30 λεπτάκια. Δηλαδή, απλά τα πράγματα. Για να απολαύσετε τους special μεζέδες, μοναδικοί μεζέδες. Δεν έχετε ξαναφάει τέτοια πράγματα, παιδιά. Τηλεφωνείτε στο 2311-242-153. Πάτε σε μισή ωρίτσα με 20 με 30 λεπτά από Ανατολική Στράκη 63 και παραλαμβάνετε την παραγγελία σας σε προσιτές λαϊκές τιμές. Λοιπόν, για τους φίλους που θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή τηλεφωνικά, μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-888 από το σταθερό σας, το 6945-287-338 από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση και οι ντροπαλούλιδες μηνυματικά FM και ενώ το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, τι έχει γραμμή, ναι. Να μην το κάψουμε το θέμα, να πάρουμε τη γραμμή και μετά να αναφέρουμε λίγο, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τι προκλητική δήλωση έκανε ο πρόεδρος του Άρη για τον Ιβάν Σαββίδη και πώς αντέδρασε ο Ιώσ Σαββίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, κύριε Τάσο. Καλησπέρα κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Τάσο. Δόξα τον κύριο, δόξα τον κύριο. Από τη Δευτέρα έχει γίνει πούμε μεγάλο πανηγύρι στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Ναι. Από το Αγρίνιο ήταν ο πρόεδρος πρωτοδικείου του ΠΑΟΚ. Κύριος Γούμερος, δεν είναι εκεί. Ναι. Από την ώρα που θα γίνουν εκλογές στο Αγρίνιο, μια εβδομάδα πιο μπροστά πήγε ο Μπορκετόπουλος μαζί με τον κύριο Μάκη Κακάση, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Να διευκρινίσουμε λίγο για τι εκλογές μιλάμε.
η Ένωση λοιπόν, Αγρινίου, φίλε μου. Μάλιστα. Εκεί είναι όλοι που με το ΑΘΑΚΑΤΕ. Η ουσία πάλι είναι να πούμε μια αποτελείωση του έργου θεατές. Δηλαδή αρχινάει που το έργο να παίξει πολύ χοντρό. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Η καφετέρια που είναι πέρα μέσα, η καφετέρια στο Εγάλεο. Μάλιστα. Θα πάνε που να πούνε έναν καφέ και από εκεί όλοι μαζί θα πάνε πούμε, στο Αγρίνιο τις εκλογές. Ο Θήτα Μη, έτσι. Ουσία να πούμε πάλι, το ξαναλέω πάλι, ότι εκεί που πήγε ο Βαγγέλης Μπουργιωτόπουλος με τις ευλογίες, κοίτα φίλε μου, με τις ευλογίες του Θείου. Ο Θείος να ξέρει πολύ καλά, τάσο γνώριμο πολύ καλά και ακόμα και η Πέτρας, είναι πούμε το τιμόνι που ορίζει το κάθε τι του δικού προσφέρει και ακόμα και την πολιτική. Σήμερα διαβάσαμε σε μια έντυπο που είναι τον οικονομική εφημερίδα, όχι αυτή, ναι. Οικονομική εφημερίδα. Η οποία έχει πούμε ένα άθρο το οποίο λέει πρόεδρος της Επιτροπής για τις Ιάς Βασάρας μαζί με τη γυναίκα του. Μάλιστα. Ο μεγάλος, το μεγάλο που με τιμώνει, εγώ το λέω τιμώνει, είναι αυτή η γυναίκα που είναι η πρώην ενωμένα των εθνών. Με δεξί χέρι, που την έχει δεξί χέρι ο Θόδωρας. Μάλιστα. Έτσι, απλά, δεν θα πω κάτι Γιώργο. Ναι. Τάσο μου. Ναι. Εγώ δεν θα πω κάτι Τάσο. Νομίζετε ότι πήρε η Ένωση που είναι ο κοντός, πήρε την Ένωση. Δύσκολα. Εγώ που... Δύσκολα. Τίποτα αποδείχτηκε, πήρε. Αποδείχτηκε ότι τζάμπα γίνανε όλα. Όχι τζάμπα, τίποτα δεν πήρε. Ε, αυτό σου λέω ρε φίλε. Τίποτα. Δεν θα πω κάτι. Γιατί πήρες κανένα σφύριγμα. Πέναντι δύο μέτρα η ΑΕΚ πήρε απ' έξω μέσα στη Λαμία. Θα σε πω κάτι. Από την ώρα ο Δέδες πήγε στη Γενέβη και φίλε το δαχτυλί του Θόδωρα. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έχει φύγει ο Θόδωρας. Έχει φύγει ο Δέδες. Δεν έχει φύγει ο Δέδες. Ο Δέδες πήγε και φίλε το δαχτυλί του Θόδωρα. Μάλιστα. Για να φίλε το Θόδωρα το δαχτυλίδι πήρε σε ευλογίες. Οι επιτροπές που μπήκαν μέσα τώρα, οι επιτροπές που έχουν ηγετησία, ναι. Είναι η δικαστική επιτροπή. Είναι και πολλά άλλα. Ναι. Τα οποία πούμε τα ελέγχει, τα το ξαναλέω πάλι. Είναι ο Θείος. Ναι. Ο Θείος είναι. Ωραία, καλά κάνεις και το λες από τώρα, Νίκο, αλλά να σου πω κάτι. Με ποιο θα με πάρει το πρωτάθλημα φέτος ο Γαύρος, με το Φετφατζίδη και το Μπετατζή, το Χριστοδουλόπουλο. Θα σε πάρει, είπα πάλι, κύριε. Με ποιόνα. Με ποιόνα. Θα σε πω με το Θόδωρα. Ποιο Θόδωρα, ρε. Με ποιόνα, ρε. Ο Θόδωρα από τη Γενέβη. Εσύ διαλύθηκαν αυτοί, δηλαδή, διαλύθηκαν αυτοί. Πάνε αυτοί. Αυτοί θα ξαναπάρουν. Οι κόκκινοι. Από την ώρα. Νίκο, άκου λίγο να σου πω. Οι κόκκινοι θα ξαναπάρουν πρωτάθλημα το 2059. Θα σε πω, Τάσο μου. Πάνε αυτοί, να ξέρεις. Αυτοί διαλυθήκανε. Και διαλύονται και οι κίτρινοι. Τους διέλυσε ο άλλος. Ο φρακοφωνιάς, ο κίλερ. Αυτός που τρύπησε τις δεκάρες τους διέλυσε. Μπορεί να τελειώσει. Πες αυτό και ολοκλήρωσε και άλλες γραμμές όμως. Και παρακαλώ. Δεν υπάρχουν γραμμές τέλος πάντων. Ναι, ναι. Έχει γραμμή, έχει. Πώς δεν είναι. Εντάξει, άμα έχει γραμμή, εντάξει, το παιδί με συγχωρεί το παιδί που περιμένει. Από την ώρα Τάσο να ξέρει πολύ καλά. Το θέμα από το ότι κάνει κουμάντο Θόδωρας, ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Καραπαπάς και κάτι άλλοι δύο που ήταν στη Γενέβη με τον Ιταλό που παραθάνει τον πρόεδρο. Ναι. Δίπλα του ήταν το Πλατινί. Μάλιστα. Άλλος ουσία να ξέρει, να δεν πω να τελειώσω φίλε μου. Ναι. Από την ώρα που θέλω πάλι, το μεγάλο κλειδί είναι η καφετέρια. Εκεί κινούνται τα νήματα όλα. Και νομίζω ότι ο Μπογιωτόπουλος και ένας άλλος που δεν θυμάμαι πολύ καλά το όνομα είναι πριν μια εβδομάδα πιο μπροστά στο Αγρίνιο. Λέω εγώ τώρα, τι κυρίευμα στο Αγρίνιο ο Μπογιωτόπουλος, κάθε Μπογιωτόπουλος με τις ευλογίες του Θεού. Έχει ωραίες γυαλιστερές. Άντε, γεια σου Νίκο. Καλό Άντε, βράδυ. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Πού είσαι, ρε Βιτάμ? Γεια σου ρε, τι κάνεις? Πάω ξύ μπασκετική που βλέπεις από τον υπολογιστή τα νόματα και μας τα έλεγες. Τι να κάνω ρε φίλε, έλα στη θέση μου. Τι έκανε ο Πάω σήμερα στο μπάσκετ? Κέρδισε. Πόσο? Δεν ξέρω ακριβώς. Τότε τι μιλάς? Τι μιλάς? Εγώ τι μιλάω? Τι μιλάς, εφόσον δεν ξέρεις πόσο έλειξε ο Πόκ, τότε τι μιλάς? Μην τα αποπαίνεις, Στέλιο, μην τα αποπαίνεις το παιδί, είναι ευαίσθητο.
Μην τα πούμε. Είμαι πολύ ευαίσθητος. Με το παλικαράκι μας, εντάξει. Και άμα θα έρθω από κοντά, θα είμαι πιο ευαίσθητος. Για μένα. Έλα, έλα, αγοράκι μου, έλα λίγο να σε κοιτάξω λίγο στα ματάκια. Δύσκολα σε κόβω να έρχεσαι, φίλε. Έλα, δύσκολα σε κόβω, να ξέρεις. Ορίστε. Θα πεις μπροστά μου. Λέω το Σοφού 18 στον έκτο είμαι εγώ, φίλε. Τώρα. Εσύ που είσαι. Την προηγούμενη φορά. Εσύ που είσαι. Έλεγες. Εσύ που είσαι, γλυκέ μου. Εγώ που είμαι. Εγώ είμαι στην Πολύχνη. Πού είσαι? Στην Πολύχνη. Ναι, να μας πεις, ξέρω εγώ, καμιά οδό να έρθουμε να πιούμε ένα καφέ, να γίνουμε φίλοι από κοντά. Θα έρθω εγώ, πώς θα γίνει. Έλα, εσύ σε περιμένω εγώ. Ξέρεις πόσο καιρό σε περιμένω. Έχω λάβει τα μέτρα μου όλα, μη στεναχωριέσαι. Είμαι πανέτοιμος να σε υποδεχτώ. Ναι, γιατί η προηγούμενη εκπομπή έλεγες πάρα πολύ. Τώρα ακούστε, σε λέω εγώ, ρε λίγε. Έλα από εδώ πέρα, έλα από εδώ πέρα να γνωριστούμε. Έτσι. Βέβαια. Να πιούμε και ένα καφεδάκι να πούμε. Εντάξει. Αγίνεις μετά θα είσαι Transformers, θα είσαι, να ξέρεις. Πολυμορφικός θα είσαι. Να θυμάσαι μόνο όλα τα λόγια που έλεγε. Εγώ τα λόγια που λέω, Βιτάμ, τα έχω εδώ πέρα, κρατούνται. Όποιος θέλει έρχεται και τα παίρνει. Κατάλαβες. Αλλά να θυμάσαι κι εσύ. Να θυμάσαι κι εσύ. Και εσύ και ο μέντορά σου που σε βάζει να παίρνει να μου κάθε Σάββατο και Κυριακή, γιατί είσαι. Είσαι στημένος και όχι μόνο στημένος, είσαι ανίδεος στημένος, ανενημέρωτος στημένος. Λοιπόν, να πεις το βλάκ στο μέντορά σου, αυτό που σου δίνει 5 ευρώ χαρτζιλίκι για να πας κάποιο πιτόγυρο Λιγούρι. Ακούω Λιγούρι, να τον πεις να πούμε να έρθει και αυτός από εδώ πέρα να σε γνωρίσω από κοντά. Άντε, στείλ τον. Άντε, τράβα πλήν κανένα δόντι. Εντάξει, βάλε και στην άκρη τις παντόφλες μου από την κρεβατοκάμαρά σου 46 νούμερο και τα ξαναπεράσου. Άντε, Ζουζούκο. Ζουζούκο, μα το παίζει και άντρα πίσω από το σύρμα. Έλα να δούμε τα μούτρα σου, ρε. Έλα, να σε κεράσουμε. Εδώ έχουμε από ό,τι γουστάρεις έχουμε. Σουμάδα, από σουμάδα κατά κουζινού έχουμε μέχρι σκληρά ποτά, ό,τι γουστάρεις. Έλα, να σε δώσουμε, τι θέλεις. Πλάκα... Και κρεατικό έχουμε και πουλερικό έχουμε, ό,τι γουστάρεις. Γιατί σ' αρέσει και η δαντέλα σε να έμαθα. Να... Εντάξει. Πλάκα... Σε παίρνει μάτι ο άντρας σου, έχω μάθει όταν απλώνεις τα ρουχάκια και τεινάζεις τα χαλάκια σου εκεί πέρα. Έτσι έχω μάθει οι πληροφορίες. Γιατί έχω μάθει ποιος είσαι, να ξέρεις. Τώρα τον πρόλογο και την τρέλα μου πουλάς για Αντώνης και Βαγγέλης και Αδραγάτης και Ευάντης, αυτά πέστασε κανένα βλάξ. Εντάξει. 48 χρονών έγινα, μέσα στο καπάνι έχω μεγαλώσει, εμένα τρέλα δεν με πουλάς. Άμα έχεις από αυτά που έχουν οι άντρες, έλα να γνωριστούμε, να μου πεις και το πρόβλημά σου από κοντά ποιο είναι, με την πάρτη μου που τραβάς, την καψούρα και τον αλγά σου, να τελειώνουμε, ρε, κουκουρούκο. Όποτε γουστάρεις. Σε περιμένω εδώ και καιρό, να ξέρεις. Είμαι έτοιμος να σε γνωρίσω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και ξέρεις τι ευγενικός είμαι εγώ με τον κόσμο. Πάρα πολύ ευγενικό παιδί μου. Να ξέρεις. Ξέρω και να εκτιμώ και να σέβομαι και να αγαπάω. Αυτούς που με εκτιμούν, με σέβονται και με αγαπούν. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Να ξέρεις. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Πολύ ασχοληθήκαμε με το καλό φίλο. Έτσι, αλλά... Να το πούμε γιατί έκανε ο ΠΑΟΚ τον μπάσκετ, γιατί δεν ξέρει. Πες το να λίγο μου, ρε, γιατί 79-91 κέρδισε ο ΠΑΟΚ σήμερα στην Πάτρα. Εντάξει, θα το λέγαμε και αυτό. Ξεκινήσαμε λίγο με το ποδόσφαιρο. Και τώρα, μιας και το είπες, πες και ότι κατακτήσαμε τρίτη θέση. Ναι, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την τρίτη θέση καθώς πέτυχε την τρίτη διαδοχική νίκη κόντρα στον Προμηθέα, την δεύτερη εκτός έδρας στην Πάτρα. Τερμάτισε τρίτος και ουσιαστικά έπιασε ταβάνι. Για τους υπόλοιπους του πρωταθλήματος της Α1, καθώς η διάδα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού δύσκολα σπάει. Αυτός τώρα, Στέλιο, ναι, περιμένει όλη την εβδομάδα, Σαββάτο βράδυ, 10.30 με 11, να πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή του Τάσου του Τρέγια και του Στέλιο του Παπαντονίου. Και να πει την πλακία του. Να αποδείξει τι. Τι θέλει να αποδείξει δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτό είναι μια προσωπική επίθεση που κάνει προς το πρόσωπό μου. Έτσι, θέλοντας να μου βγάλει ότι εγώ δεν γνωρίζω κάποια πράγματα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο άνθρωπος δεν γνώριζε σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε και βγήκε τρίτος. Ναι. Εντάξει. Τώρα με πουλάει τρέλα εμένα. Φαντάσου τώρα αυτός ο άνθρωπος τι ενδιαφέροντα έχει στη ζωή του. Φαντάσου αν έχει πάει με γυναίκα ή αν έχει κάποια σχέση, τι τραβάει αυτή η γυναίκα. Σχέση, για να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει 5 μέρες να έρθει η 6η μέρα, να κάτσει μέσα Σαββάτο βράδυ στο σπίτι του, να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Τώρα φαντάσου τι άνθρωπος είναι αυτός. Ονομάστε τον εσείς. Εγώ δεν τον ονομάσω. Εγώ τον ονόμασα Βιτάμ, έτσι πολύ light. Όταν θα έρθει από κοντά που δεν θα έρθει ο Λουλόκος, γιατί είναι σκατόφλωρος, έτσι, τζάμπα μάγκας είναι.
θα τον δώσω άλλο παρατσουκλεδό στον αέρα, θα τον βγάλω και θα τον χαρίσω, θα γίνω νονός του. Θα γίνω νονός του, θα τον βαφτίσω κι αυτό να είναι. Έχω βαφτίσει πολλούς, βέβαια. Σε φέρω και λαμπάδα εγώ το Πάσχα, να ξέρεις. Δαντελωτέ, να ξέρεις. Λαμπαδέτσα θα σε φέρω. Σε πάρω και την Μπάρμπι και ένα σπαθί θα σε πάρω, να κάνεις τη ζήνα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τον Ιβάν Σαββίδη και πώς αντέδρασε ο Ιώσα Σαββίδη. Λοιπόν, στο Άρης Είσαι μίλησε για Ιβάν Σαββίδη, έκανε δηλώσεις ο Θόδωρος Καρυπίδης, τονίζοντας πως εγώ δεν είπα ποτέ, λέει ο Θόδωρος Καρυπίδης, ότι είμαι Σαββίδης. Αλλά το να χαλάσω 100.000 ευρώ για να πάρω δύο κύπελα θεωρείται, λέει, επιτυχία. Αυτό αναρωτήθηκε με δηλώσεις σε κάποιο site ο Θοδωρής Καρυπίδης, ο πρόεδρος του Άρη. Αυτή η ατάκα, η οποία νομίζω ότι είναι προκλητική. 100%. Μίλα για την ομάδα σου, μίλα για την πάρτη σου, μίλα για το ένα και το άλλο, έτσι. Τι ασχολείσαι, αφού δεν θες. Ο κύριος Καρυπίδης μάλλον ξέχασε όταν πήγαινε στη σουίτα του κύριου Σαββίδη. Ναι. Απάντησε λοιπόν ο Ιώσα Σαββίδη, ο Γιώργος, ο Γιωργάκης Σαββίδης, για το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Άρης στο Instagram και λέει, έχει βάλει τη φωτογραφία του Καρυπίδη, από κάτω γράφει μια δήλωση που έχει κάνει ο Καρυπίδης ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Γράφει Καρυπίδης, δύο τελίτσες, είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Και από κάτω συμπληρώνει ο Γιώργης ο Σαββίδης. Είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί, ή ΠΑΟΚ, ή Άρης, ή ΑΕΚ. Στα 39 μου δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ωραίο post. Ρε το Γιωργάκη, ρε. Έχει ανέβει πάρα πολλά level ο Γιωργάκης στις απαντήσεις που δίνει, έτσι. Το αναγνωρίζουμε αυτό. Σε σχέση με την αρχή που τον κράζαμε, είναι... Εγώ θα δώσω και άλλη μία απάντηση στον κύριο Καρυπίδη. Αν είναι καλοδεχούμενη ή αν ακούει κάποιος και θέλει να του τη μεταφέρει. Καλό θα ήταν να βγει ο κύριος Καρυπίδης να μας πει τους φετινούς στόχους του Άρη Θεσσαλονίκης. Γιατί έρχεται στην μεγάλη κατηγορία μετά από 4 χρόνια. Δύο αποτυχημένες χρονιές στη Γάμα Εθνική. Τη μία το πήρε ο Πανσεραϊκός, τη δεύτερη φορά ανέβηκε. Έτσι, και μία στη Β' Εθνική, δύο στη Γάμα και μία άλλη χρονιά. Φέτος στη Β' Εθνική, η οποία χωρίς να πάρει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το πήρε όφη, ως δεύτερος τερματίζει και ανεβαίνει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Καλό θα ήταν λοιπόν ο κύριος Καρυπίδης να βγει και να κάνει μία δήλωση για τους στόχους που έχει η ομάδα του Άρη φέτος, για το ποιες μεταγραφές θα κάνει, γιατί πήραν και καινούργιο προπονητή, τον Πάκο Ερέρα, ναι. Για το ποιους θα κρατήσει, για το ποιους θα φέρει, γιατί βλέπω καμιά καραβιά, κάτι ακούω για καμιά καραβιά καινούργια, όπως ήταν με τον Γιάννη Κόντι. Έρχονται καραβιές Ισπανών πάλι, έχω ακούσει. Έτσι, να μην έχουμε τίποτα τράβαλα παλιά. Και έχουμε κανένα τρίτο άρθρο 44. Καλό θα ήταν λοιπόν να ασχοληθεί με αυτά ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, ο οποίος πανηγύριζε όταν έχανε ο ΠΑΟΚ, έτσι, με κάποιες φωτογραφίες. Και ο οποίος προσπαθεί από ό,τι φαίνεται να προβληθεί, μέσω του ΠΑΟΚ. Σου λέει, πώς θα ακουστώ τώρα εγώ, πώς θα γίνω λίγο, ρε παιδί μου, λίγο πιο γνωστός, πώς θα ασχοληθούν μαζί μου. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μου. Ούτε οι εφημερίδες της πόλης δεν γράφουν για μένα. Δεν λέω κάτι για τον Σαββίδη. Άμα πω για τον Σαββίδη, θα ασχοληθεί και ο Τρέγιας μαζί μου, θα ασχοληθεί και ο Καμόρα μαζί μου, θα ασχοληθεί και ο Ζαγόρας λίγο μαζί μου. Θα ασχοληθεί και ο ένας, θα ασχοληθεί και ο άλλος. Και λίγο και ο Τσαλτίδης θα ασχοληθεί μαζί μου το πρωί. Να πικάρει τους άλλους. Κοντά στον Τσαλτίδη δεν θα ασχοληθεί και ο Τσορμπατζόγλου. Κοντά στον Τσορμπατζόγλου δεν θα πει καμιά τάκα και ο Κόλκας. Δεν θα γράψει και το ΠΑΟΚ 24 κάτι. Όλοι θα τον παίξουν. Α, μπράβο. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν όλοι κοιτάνε να γίνουν γνωστοί. Όχι με τις επιτυχίες της ομάδας τους. Με διαφορετικούς τρόπους. Βλέπετε ποιοι είναι οι τρόποι. Καλό θα ήταν λοιπόν. Εγώ θα ήθελα από τον κύριο Καρυπίδη να ακούσω ποιοι είναι οι στόχοι του φετινού Άρη. Είναι η παραμονή, είναι η έξοδος στην Ευρώπη, είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι η κατάκτηση του κυπέλου, είναι η 12η θέση, η 8η, η 7η, η 10η. Να τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ.
Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, της ομάδας σας? Καλά είναι να λέτε πρώτα όλα αυτά. Καλά είναι να φροντίζετε να κάνετε μεταγραφές, γιατί η ομάδα αυτή έρχεται από τη β' κατηγορία. Μπορεί να είναι ένα καλό σύνολο, το οποίο στήθηκε για να κατακτήσει τη μία από τις δύο θέσεις που οδηγούσα στην κατηγορία. Ναι, με μία πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε ο κύριος Πάνος. Αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να σταθεί στην πρώτη κατηγορία αυτό το σύνολο, αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή στον Άρη Θεσσαλονίκης. Καλό θα είναι λοιπόν να φροντίσετε να πάτε όσο ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται, με ποιοτικές μεταγραφές, να βάλετε το χέρι στην τσέπη, να βάλετε κανένα φραγκάκι, να φέρετε κάμια παιχταρά στον Άρη, να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός. Δεν ξέρω με ποια ομάδα, αυτό το πείτε εσείς. Βγείτε λοιπόν και πείτε, και ξεκαθαρίστε και ξεθολώστε το τοπίο για το ποιοι είναι οι στόχοι σας, για το ποιες κινήσεις θα κάνετε και για το τι είδους ποδοσφαιριστές, Ισπανούς, Έλληνες θα φέρετε και ποιοι θα φύγουν από τον Άρη. Γιατί ο ΠΑΟΚ, η πρώτη μεταγραφή που έκανε, κύριε Καρυπίδη, είναι ο Χατσερίδη. Ξέρετε ποιο είναι το επίπεδο αυτού του παίκτη? Ξέρετε πόσο στοιχίζει αυτός ο παίκτης? Και πώς θα έρθει στην Τούμπα εσύ να με βάλεις γκολ με Βαρέλα Χατσερίδη? Με τον Ασλίδη? Με ποιον θα έρθει να με βάλεις γκολ? Με τον Πλατέλα? Με ποιον? Με τον Διαμαντόπουλο? Διαμαντάκο, πώς το λένε? Με τον Καπνίδη? Μαστροθόδωρε? Με ποιον θα έρθει στην Τούμπα να μην φας καμιά μούτσα γκολ και ξεφτυλιστείς? Αυτά να βγεις και να πεις και να μιλήσεις. Και ας τον Ιβάν Σαββίδη και τα 100 χαρτιά που έβαλε. Έχει και τα βάζει. 1.600 εκατομμύρια ευρώ πήρε από μία μόνο κίνηση που έκανε επιχειρηματικά. Τι να μιλήσεις εσύ τώρα που στάτου, να κατουρίσει, θα πλημμυρίσει, να πούμε εκεί πέρα που είσαι. Φσίτ να κάνει, θα σε πλημμυρίσει. Τι βγαίνεις τώρα και κοντράρεις και προκαλείς και κάνεις και ράνεις? Κοίτα να πούμε την ομάδα σου, όμορφα, ωραία. Κοίτα να κάνεις μεταγραφές σου. Κοίτα να πάρεις αυτούς που πρέπει να πάρεις. Κοίτα να διώξεις αυτούς που πρέπει να διώξεις. Όμορφα, ωραία. Και ποιος ασχολείται τώρα με σένα? Γιατί όταν κάνεις τέτοιες δηλώσεις, να ξέρεις, μέσα στην Τούμπα δεν θα σε λυπηθεί κανείς. Δεν θα υπάρξει fair play. Στο 4-0 θα φωνάζουν να πούμε οι Μαμελούκοι. Κι άλλο, κι άλλο. Εσύ θα κλείσεις τα μάτια, μην βλέπεις. Εκεί θα είσαι. Εκεί θα είσαι. Καμιά σουίτα θα είσαι. Το έχεις ξανακάνει στις σουίτες με το Σαββίδι. Να είσαι. Και θα ακούς να πούμε τον Μαμελούκο που θα τρέχει το σάλι του, γιατί έχεις κάνει και αυτές τις δηλώσεις και πανηγύριζες όταν γινόταν κάτι στραβό με τον ΠΑΟΚ. Θα ακούς να θέλει και άλλο και άλλο, και στο 6-0 θα φύγεις με κατεβασμένο το κεφάλι. Αλλά δεν θα σταματάνε οι άλλοι. Στο 7-0 θα το ακούς από το αμάξι σου που δεν έχεις αποχωρήσει. Αλλά δεν θα σταματάνε ξανά και άλλο θα φωνάζουν. Γιατί προκαλείς? Κατάλαβες? Πάντο λαό έξυπνα, ήσυχα, όμορφα, έρεμα, χαλαρά. Κατάλαβες? Και μην είσαι κορόιδο και ξεκινάς να μου στραβά. Δεν θα σου βγει σε καλό. Την γλίτωσε ο Γάβρος φέτος που δεν ξεκίνησε το μάτς, αλλά εσύ δεν έχεις καραπαπά, Θεοδωρίδη, να ξέρεις. Εσύ δεν θα την γλιτώσεις, κάπου θα ξεσπάσει. Άλλος δεν υπάρχει στην πόλη. Ο Μπλε δεν υπάρχει. Είναι στη Β'. Μπορεί να έχει επιλέξει άρμα. Εσύ θα την πληρώσεις. Καλά, ότι έχει δηλώσει από μικρό παιδί του Ολυμπιακού, το έχει δηλώσει. Τώρα, εγώ δεν λέω ότι έχει μπει στο άρμα. Αλλά μπορεί, όταν ένας πρόεδρος ομάδος Θεσσαλονίκης είναι δηλωμένος Ολυμπιακός, όσο και να έχει μια ιδιαιτερότητα, μια δυναμία, δεν μπορεί να την αποβάλει. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Οι αγάπες δεν ξεχνιούνται. Άνα μπράβο. Να σου το πω διαφορετικά, για να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, αν είναι να προτιμήσει να ευνοήσει τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, ποιο θα ευνοήσει ο πρόεδρος του Άρη? Ποιο θα ευνοήσει, ρε? Ας μας πούν οι Αριανοί. Παίζει Άρης Ολυμπιακός στο τελευταίο μάτσο πρωταθλήματος και θέλει ο Ολυμπιακός τη νίκη οπωσδήποτε, και θέλει ο ΠΑΟΚ, κοίτα, παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στην Τούμπα. Τι θα κάνει?
Θα παίξει λισαλέα με νύχια και με δόντια να κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Κλεάθη Βικελίδη. Εγώ λέω θα είναι λίγο χαλαρό το ματσάκι. Άντε κανένα 0-2 να φύγουμε. Κατάλαβες. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι σωμένη κατηγορία. Γιατί αν δεν είναι σωμένη κατηγορία θα πρέπει να παίξει μπάλα. Να μην ξαναπάς στα σαλόνια της Β' Εθνικής. 4 χρόνια πέρασες εκεί. Κατάλαβες. Όμορφα και ωραία. 5-10 πραγματάκια τα οποία πρέπει να λέγονται τώρα που είναι αρχή για αποφυγή ομοίων δηλώσεων και καταστάσεων. Τώρα θα μου πεις, για να τα λέμε και όλα, κάτσε ρε Σιτρέγια, όταν ο δικός σας ο μικρός πήγε πριν 2 χρόνια έξω από το Χαριλάου συνοδεία με 2 άσπρες Mercedes και 5-6 φουσκωτούς και βγήκε και φώναζε, ξέρω εγώ, μπροστά στο Χαριλάου, τι ήταν αυτό που ήταν ο Άρης στη Γάμα Εθνική? Πρόκληση δεν ήταν? Ναι, λάθος και αυτό. Το καταδίκασα εγώ προσωπικά και το έκραξα. Λάθος και αυτό. Τι ασχολείσαι? Τι ασχολείσαι? Στη Γάμα Εθνική είναι ο άλλος. Τι ασχολείσαι? Άστον όταν θα είναι δυνατός και θα είναι ανταγωνιστικός και ισχυρός, εκείνα σε δω τη μαγκιά σου. Όπως λέμε για τον ένα, να λέμε για τον άλλον, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Μην ασχολείσαι. Ασχολήσου με την ομάδα σου. Ασχολήσου, ξέρω εγώ, και λίγο με το μπάσκετ. Ασχολήσου με το βόλεϊ. Πιο ωραία δεν είναι? Πολύ πιο ωραία. Αλλά πριν 2 χρόνια είχε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά για να το καταλάβετε, συμβουλάτορες οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν αρκετά λάθος, οι οποίοι αυτοί οι συμβουλάτορες κάπου αποσκοπούσαν. Πού? Ίσως, ξέρω εγώ, στο να συντηρηθούν, ίσως στο να επιβιώσουν, ίσως στο να κάνουν κάποιο site, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ίσως να κάνουν κάποιο, ξέρω εγώ, στρατό μέσω από αυτό το site. Ίσως να έχουν δικούς τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, σε κέρια απόσταση, ΜΜΕ και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα ήταν λάθος αυτούς που άκουγες πριν 2 χρόνια, μικρέ, να ξέρεις. Τώρα το πας καλά το γράμμα. Εδώ και κανένα χρόνο δεν ξέρω τι έχει συμβεί, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε το ψάχνω, δεν είμαι κουτσομπόλα, αλλά το πας πολύ καλά. Μια χαρά το πας. Και συνέχισε το έτσι. Διάλειμμα τον 11. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Θα είμαστε μαζί παρέα έως και τις 12. Εδώ παρέα με τους Τάσο Τρέγε και Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα και να σας κρατάνε συντροφιά και να σχολιάζουν όλη την αθλητική επικαιρότητα, όποια υπάρχει τέλος πάντων. Με τον Βασίλη Καβαδία να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Να πούμε πως μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω τηλεφώνου 2310-287-38 από σταθερό, 6945-287-38 από κινητό, και για τους πιο ντροπαλούς με SMS, FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέσω social media Ασπρόμαυρες Πτήσεις επιτρολογείται στην αναζήτηση του Facebook. Άμα δεν είστε μέλος, πατάτε έτοιμα, σας αποδεχόμαστε και έχετε και εσείς στην πολύ μεγάλη παρέα της εκπομπής, όπου απαριθμεί πάνω από 11.500 φίλους, όπου εκεί πέρα τα λέμε και καθημερινά, ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, τα πάντα όλα κάνουμε. Έτσι. Για άλλο ένα βράδυ κοντά μας, στο Ζερίμι Ζεδοπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας, Πανδησία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμων φρέσκων θαλασσινών, σας περιμένουν να τις απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες πάντα από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Οι προσιτές λαϊκές τιμές, η φροντίδα για τον πελάτη, η ποιότητα στα εδέσματα, ο ζεστός και ευχάριστος χώρος και η γρήγορη εξυπηρέτηση είναι οι λόγοι που σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63 στο Ουζερί με ζωτοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311, σημειώστε το τηλέφωνο παιδιά, 2311-242-153. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεζέδες έχει, τι μερίδες έχει σε κρατικό και ψαρικό. 2311-242-153. Για ρεζερβέ και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι, χρόνος παράδοσης 20 με 30 λεπτάκια. Πάει και αυτό. Για πες μας λίγο με το μπάσκετ. Ναι, σήμερα ουσιαστικά Στέλιο τελείωσε η μπασκετική σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην τρίτη θέση, καθώς επικράτησε εκτός έδρας το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι του Προμηθέα στην Πάτρα
με 79-91. Κέρδισε την τρίτη θέση με μια πάρα πολύ καλή παρουσία στον αγωνιστικό τρίτη χώρο. Τρίτη συνεχόμενη νίκη. Έτσι. Τρίτη συνεχόμενη νίκη, η λεγόμενη σκούπα στο μπάσκετ. Δεν έχασε κανένα. Σκούπα και το έχουμε πει, Ζηστέλη, ότι σκέψου τώρα με πολύ χαμηλό μπάτζετ. Έτσι, πώς είναι, 7 εκατοστάρικα είναι το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Συγκρίσει τώρα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που δεν παίζεται αυτό. Δηλαδή έχουν τεράστιες διαφορές οικονομικά. Σκέψου τώρα, εγώ σου λέω, δεν θα είναι τόσο χαόδης η απόσταση εάν βρεθεί ένας επενδυτής στο μπασκετικό ΠΑΟΚ που έχει και ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα μπασκετικά. Καινούργιο είναι το ιδιόκτο ΠΑΟΚ Sports Arena και χώσει 4-5 μαρουλάκια. Καλά, μετά εντάξει. Σκέψου τώρα δηλαδή έτσι, αυτόν τον κορμό που έγισε να χώσει και τώρα. Κάποιοι θα φύγουν έτσι. Να χώσει και 3-4 θα σου πω εγώ. 3-4 μαρούλια. Τι θα γίνει. Θα είσαι ανταγωνιστικός με τον Γάβρο και τον Βάζελο, εγώ το λέω. Και θα κάνεις και πολύ καλές πορείες στην Ευρώπη. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω πώς πώς θα καταφέρω εδώ και μια δεκαετία να υπάρχει. Πόσα χρόνια είναι ο Πέλεβιτς με τον Σταυρόπουλο και Γαλατσόπουλος και τα λοιπά. Πέντε, δεν ξέρω, αρκετά χρόνια είναι. Και το περίοξη. Να είναι διοίκηση πρωτοδικείου, δεν είναι. Διοίκηση πρωτοδικείου είναι, ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην μπορούμε να βρούμε έναν επενδυτή, να έρθει ένας άνθρωπος να βάλει 3-4 εκατομμυριάκια. Να πάρει τον μπάσκετ πίσω τη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Και το περίεργο, ξέρεις ποιο είναι. Ότι στην Α1 ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α1 και δεν έχει μεγαλομέτοχο και έχει διοίκηση πρωτοδικείου. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ομάδα όπως ο Προμηθέας που έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα, αλλά αυτή η ομάδα βρήκε έναν άνθρωπο να τη χρηματοδοτήσει. Ο ΠΑΟΚ γιατί δεν μπόρεσε, ή γιατί δεν. Ερεσιτέχνες, ας πούμε, δεν μπόρεσε να κάνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να προσελκύσει κάποια άτομα. Ή αν όχι το Σαββίδι, κάποιον επιχειρηματία όπως έχει τον Ταλκά να βάλει, ρε παιδί μου. Ας σου πω τώρα. 5-6 φράγκα. Συμφωνώ. Μαζί σου εν μέρη. Κοίτα τι έπαθε ο Άρης. Με τον Δαμιανίδη. Ναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Άρης κόντεψε να πέσει φέτος. Ναι, ναι. Ο Άρης Θεσσαλονίκης με τέτοια ιστορία, με τόσους τίτλους, κόντεψε φέτος. Στο πρωτάθλημα, με Παναγιώτη Γιαννάκη οδηγό στον πάγκο, να υποβιβαστεί. 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος και ο Άρης δεν ήταν σίγουρος ακόμα. Το συζητούσαμε και εδώ. Ναι. Και μην τσατίζεστε οι φίλοι του Άρη που τα ακούτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει. Θέλω να σου δώσω, δηλαδή, σου δίνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβεις ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ιδίως στο μπάσκετ. Αλλά, λέω εγώ, με τη δίψα. Την τρέλα που έχει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει μπασκετικός κόσμος στον ΠΑΟΚ. Απλά δεν έχει το έναυσμα, δεν έχει το κίνητο, δεν του έχουν δώσει τη σπίθα για να πάει στο παλατάκι. Είναι αυτό που λέγαμε στο ότι παλατάκι. Στο ποδόσφαιρο Ζαγοράκης τότε έδωσε το όραμα. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή η πρόκληση. Πάνε στο βόλεϊ, ρε φίλε, 3 χρόνια τι έγινε. Ναι. Πρωτάθλημα. Γέμισε το παλατάκι με 10.000 φίλους του ΠΑΟΚ. Γέμισε. Σε αγώνα βόλεϊ. Ναι, γέμισε. Ε? Και όχι μια φορά, τουλάχιστον δύο φορές. Ποια ομάδα ελληνική έχει γεμίσει 10.000 κόσμου σε βόλη. Καμία. Ποιος? Εκτός από τον ΠΑΟΚ, καμία. Ούτε ο Ηρακλής τα καλά του χρόνια. Α, ούτε ο Ηρακλής. Ούτε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής ο οποίος πήγαινε τσάπιον σε Final Four που έδινε και τα λοιπά και ο οποίος είναι ιστορικό σύλλογο στο βόλη. Έτσι δεν το συζητάμε με τίτλους. 10.000 κόσμο δεν γέμισε κανένας. Και να έχει καμιά 1.500-2.000 άτομα απ' έξω. Άρα λοιπόν βλέπεις. Σου μιλάω για το τρίτο άθλημα. Δεύτερο είναι το μπάσκετ. Έτσι, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Θέλει να τον ερεθίσεις, να μην το πω αλλιώς. Θέλει να τον φτιάξεις. Θέλει να τον προκαλέσεις να πάει στο γήπεδο. Θέλει να του δώσεις κίνητρο να πάει στο γήπεδο. Αν θα φέρεις δύο πύργους, δύο παιχταράδες, αν θα φέρεις ας πούμε έναν παίκτη τύπου Λέβιξτον, ένα παίκτη τύπου Σάβιτς, ένα παίχτη τύπου Κόρφα, ένα παίχτη τύπου Πρέλεβιτς, σου μιλάω για μεγαθύρια παικτικά τώρα στον ΠΑΟΚ, Δαντελωτέ, αυτοί είναι οι παλιοί, τους ξέρω ρε, δεν τα διαβάζω από το ίντερνετ. Κατάλαβες, έτυχε να είμαι κιόλας εκεί στην Ευρωπαϊκή Κούπα που πήραμε στη Γενέβη, εκεί ήμουνα, να ξέρεις. Στο Παρτινουάρ, πώς λεγόταν. Εκεί δεν έσπασε το τζάμι το χέρι. Εκεί ήμουνα, όχι, στο Παρέντεσπορ, στο τρίποδο του Γιαννάκη. Κατάλαβες. Όταν φέρεις τέτοιους παιχταράδες, θα τους πληρώσεις. Θα πάρεις πίσω.
θα τα πάρεις πίσω, θα γεμίζεις, θα έχεις δύο-τρεις παιχταράδες μέσα, θα κάνεις και κανένα δυο νίκες με το κόκκινο και το πράσινο, θα ταρακουνωθούν όλοι από κάτω, θα αρχίσουν πάλι να κοιτάνε να σε σφάζουν, να σε κάνουν διαιτητές για να στα πάρουν. Θα το γεμίσει το παλατάκι, αγόρι μου. Και διαρκείας θα πάρει ο κόσμος και εισιτήρια θα έχει και τηλεοπτικά παραπάνω θα έχει, θα διεκδικείς και το ένα και το άλλο. Θα πάρει τα λεφτά πίσω. Όποιος βάλει λεφτά στον μπασκετικό ΠΑΟΚ θα πάρει επί δύο πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση με την τρέλα που έχει ο κόσμος και τη δίψα που έχει για τίτλο. Θυμάμαι όταν θυμάσαι την. Μιλάμε μια ομάδα η οποία έφερε ευρωπαϊκούς τίτλους. Και χώρισε έτσι και πρωτάθλημα και κύπελο και εκεί και εκεί. Θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Δρόσος για μεγάλο μέτοχο στον ΠΑΟΚ, πόσα εισιτήρια διακίνηση είχε πουλήσει. Εγώ θυμάμαι τα έσοδα ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε και ο κύριος Δρόσος όταν έφυγε, που άφησε και τη σύζυγό του ως πρόεδρος στο τέλος, πήρε μέχρι και τα 20 κουστούμια της αποστολής. Αυτό το είχα ακούσει, ναι. Και τα 20 κουστούμια που φορούσαν οι καναδοσφαιριστές με την αποστολή όπου και πήγαιναν για τα ευρωπαϊκά μάτς, για τα μάτς του πρωταθλήματος, τα πήρε. Τα ακούς, δε δαντέλα. Δαντέλωτε, τα ακούς, στριγκάκια. Πού να τα ξέρεις αυτά, ρε μπούφωση. Πού να τα ξέρεις. Απλώς ήθελα να πω αυτό, ότι είχε έρθει ένας επιχειρηματής ο οποίος, εντάξει, πούλησε παπά για το, την προοπτική που ήθελε να δώσει στην ομάδα κτλ. Αλλά ο κόσμος μόλις το είδε και τσίμπησε, στήριξε με εισιτήρια διαρκείας. Δηλαδή, τώρα, άμα έρθει ένας επιχειρηματής σοβαρός που θέλει να βάλει 5-6 φράγκα, νομίζω ότι πάλι ο κόσμος θα στηρίξει και θα είναι δίπλα στο. Ας βάλει το Γιωργάκη, ρε, να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ή άμα βάλει τον αδερφό του. Γιατί ο αδερφός του έχω διαβάσει ότι. Ο Τράκης, δηλαδή, πώς ασχολείται. Καλά, ο Τράκης. Ανέλαβε και τον αρχιτέκτονα. Βάλει το μικρό, το Γιωργάκη, που είναι και πιο μαγκάκος από το άλλο του παλικάρι. Πώς τον. Ούτε ξέρω πώς τον. Νίκος. Από τον Νίκο. Βάλ το Τζόρτζ εκεί πέρα μέσα να ασχολείται κάθε μέρα. Ο άλλος είναι πιο χαμηλών τόνων, είναι λίγο πιο ήρεμο παιδί. Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω το παλικάρι τώρα. Γερά να είναι τα παιδιά όλα και τα. Έτσι. Λοιπόν, Δανία-Μεξικό τελικό 2-0. Σε φιλικό 0-0 το ημίχρονο. Σουηδία-Περού 0-0. Ισπανία-Τινησία στο 75-0-0. 5 φράγκα δίνει το Χ. Από κάτω στην Ιλλανδία Κόουβ Ramblers, Wexford 2-1, Sligo Rovers, αυτό δεν είχε παίξει και ο ΠΑΟΚ. Sligo Rovers, αυτή δεν είναι που έχει το τριφύλι, ρε, που είναι αδερφοποιημένη με τον Βάζελο. Sligo Rovers. Νομίζω πως ναι, νομίζω. Sligo Rovers, Cork City 0-1. Πάμε στη Βραζιλία στο 64, Ατλέτικο Παραναένσε, Σάο Πάολο 0-1 μόλις τώρα. Βραζιλία 3, Τούπι. Η Πυρινάγκα 2-0. Σε διεθνή φιλικό Γαλλία-Αμερική 0-1. Στο 60, 16 φράγκα δίνει το διπλό. Από κάτω στη Χιλή Νιουμπλένσε Κόλο-Κόλο 1-0. Η ομάδα του Κοντρέρας. Κόλο-Κόλο, ε. Να. Εκεί έπαιζε και ο Μουνίτης. με τον καπούτσο. Δεν ξέρω, φίλε. Φαντάζεσαι. Να έπαιζε στην Κόλο-Κόλο ο Μουνίτης και ο Καπούτσο. Ο Μουνίτης έπαιζε σίγουρα στην Ισπανιόλ. Ναι. Τώρα για. Σου λέω εγώ τώρα για την Κόλο-Κόλο, ρε. Και να κάνει περιγραφή. Ο άλλος. Λοιπόν, από κάτω Κρισιούμα Μπόα. 1-1 ημίχρονο στη Βραζιλία 2. Στο 13-08 CSI Al Club de Regatas 0-0. Τι είναι αυτά, ρε. Σαμπάιο Κορέα Οέστε 2-0. Σαοβέντο Φορταλέζα 0-0. Ημίχρονα είναι αυτά στη Βραζιλία 2. Είπαμε Σάο Πάολο 0-1 την Ατλέτικο Παραναένσε. Τώρα που είπες για την περιγραφή, ναι, θυμάμαι ένα παιχνίδι που έβλεπα στο τότε UEFA με περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στην τηλεόραση. Έπαιζε η Εσπανιόλ, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα, αλλά έπαιζε στο UEFA και ήταν στην Εσπανιόλ ο Σκαλόνι και ο Μουνίτης. Και μάντεσε τι έγινε όταν αντάλλασαν αυτή την μπάλα. Τι ατάκα μπορεί να υπόθηκε στον αέρα. Πες το, επειδή παίχτες. Εντάξει, ώρα, δεν πειράζει. Εντάξει. Να καταλάβουν οι φίλοι αγροατές το τι παίχτηκε, ας πούμε. Έπρεπε να παίζει και ο Καπούτσο εκεί. Θα γίνει χαμός. Με το Σκαλόνι και το Μουνίτης. Να δεις τι έγινε να γίνει σε καμιά φάση που θα εμπλεκόταν και οι τρεις. Χαμός έγινόταν. Θα γούσταρα σε αυτή την περίπτωση να κάνει περιγραφή ο Ζαγόρας. Ναι. Πολύ θα το γούσταρα. Θα έχει φλάκα. Λοιπόν,
Να πούμε ότι ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς στο ξέσπασμα της Σερβίας πήρε χρόνο συμμετοχής. Έπαιξε 20 λεπτά. Η Σερβία έδωσε την τελευταία φιλική της αναμέτρηση απέναντι στη Βολιβία πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Πέμπτη δεν ξεκινάει. Την Πέμπτη ξεκινάει με τη Ρωσία να κάνει πρεμιέρα. Έτσι. Οι Πλάβοι επικράτησαν με 5-1 την Βολιβία και ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς πέρασε ως αλλαγή στο μάτς στο 70. Στο 20 λεπτό που αγωνίστηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ είχε αρκετές μονομαχίες χωρίς όμως να πετύχει κάποιο γκολ, δεδομένου ότι μετά το 5-1 ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, κάτι που δεν βοήθησε σίγουρα τον 28χρονο επιθετικό του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Ας τον άνθρωπο και να μην παίζει. Δεν πειράζει. Να παίξει, γιατί να μην παίξει. Μην παίξει, ρε φίλε, δεν θέλω να παίξει. Να μην έχω τραυματισμό θέλω. Και να μην φανεί πολύ, δεν θέλω να φανεί στο Μούντια. Να τον κρατήσω θέλω, ρε φίλε, τον Πρίγιοβιτς. Ναι, εντάξει. Τι με νοιάζει εμένα η Εθνική Σερβίας. Εμένα με νοιάζει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Είπαμε να κρατήσει την ποιότητα, γιατί μιλάμε για παιχτούρα. 19 γκολ έβαλε στο πρωτάθλημα. Ο Σαράφης και ο άλλος το έχει κάνει. Πώς το λένε, ρε. Στον τελικό που έβαλε με το τατουάζ, με το γάβρο, ο Ναλετζής. Ναι. Ο Σαράφης και ο Ναλετζής έχουν βάλει 19 γκολ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Τρεις είναι. Σαράφης, Ναλετζής, Πρίγιοβιτς. Που σε βάλαν 19 γκολ σε μια σεζόν. Κράτησε τον. Έχει και εμπειρία από Champions League. Ξέρει από αγώνες Champions League ο άνθρωπος. Δεν το δίνεις αυτόν τον επιθετικό. Καλά, προφανώς. Και 10 να σε δώσουνε. Είπαμε, όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται όταν πετύχεις ο στόχος σου. Πέρασε μου Champions League στους ομίλους και του χρόνου δώστονα. 5 φορές πάνω το δώσεις του χρόνου. 29 θα είναι του χρόνου, δεν πειράζει. 29 θα είναι, 28 είναι. Μια χαρά ηλικία είναι για επιθετικό. Ναι, αλλά είναι διαφορετική η αγορά του Champions League με διαφορετική την αγορά του Europa League. Καλά, τεράστια διαφορά. Αυτή τη στιγμή οι προτάσεις που έρχονται για τον Πρίγιοβιτς είναι από αγορά Europa League. Δεν είναι από ομάδα που παίζει ο Champions League. Δεν έχει παίξει ποτέ. Σκέψω, Σάμαρης πουλήθηκε 10 εκατομμύρια ευρώ. Τον πήραν 200.000 και το δώσανε 9. Ναι, 9, 9, 9 χαρτιά. 9 χαρτιά. Σκέψω, ΠΑΟΚ, ας πούμε, έναν παίκτη σαν τον Πρίγιοβιτς, πόσο μπορούσε να τον πουλήσει άμα παίζει ο Μίλου Champions League. Αν παίξει ο Μίλου Champions League. Εγώ σου λέω τώρα είναι ένα μακρινό όνειρο, έτσι, και κάνω ένα σενάριο που μπορεί να με πούν και βλάκα. Καλά θα είναι, δικαιολογημένο θα είναι. Μπορεί να με πούνε υπερόπτη, μπορεί να με πούνε γραφικό, όπως θέλετε πείτε μου. Λέω, εγώ κάνω μακρινό σενάριο και λέω ότι ο ΠΑΟΚ περνάει τα τρία μάτς. Ναι. Τους τρεις αντιπάλους, μάλλον, όχι τα τρία μάτς. Τους τρεις αντιπάλους. Άγιαξ η Βασιλεία, τον επόμενο που θα είναι πιο εύκολο και το μεθεπόμενο. Και περνά ο Μίλου, ρε φίλε. Έτσι. Και παίζει κανονικά. Και κάνει μια καλή σεζόν σε ευρωπαϊκή πορεία στου ομίλου. Ο Πρίγιοβιτς σου βάζει και 4-5 γκολ. Πόσο θα το δώσει του χρόνου που θα είναι 29. Δεν θα το δώσει 15 χαρτιά. Εάν τώρα κοστολογείται γύρω στα 10, προφανώς. 14 δε στο μήτρο γλου, ρε. Ναι, παραπάνω. Πριν 5 χρόνια. Δεν θα το δώσει μια 15άρα. Ναι. Γεια σας. Άνετα. Γεια σας. Γι' αυτό λοιπόν θα επανέλθω στην εισαγωγή που είχαμε κάνει στην εκπομπή προλίγο και θα πω ότι ο βασικός στόχος και κύριο μέλημα στον ΠΑΟΚ, δεν θα το υποδείξω εγώ βέβαια, το πιστεύω μου λέω, πρέπει να είναι η είσοδος της ομάδος στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία σου. Να αλλάξει το ταβάνι σου. Να κουνήσει εντόνι. Μα να έρθει καμιά μπάγκερ με στην Τούμπα. Να πάει να παίξει καμιά Γιουβέντους στην Ιταλία. Εκδρομάρες. Ωραίες εκδρομές. Να πας σε κανένα Camp Nou. Να λιποθυμίσει εκεί πέρα μέσα. Πες αμάν. Πού πήγα τώρα. Πέρσι ήμουν στη Λεβαδιά και έτρωγα σουβλάκι και έβαφα το καναρίνι να πούμε. Το κίτρινο το έβαφα με άσπρο και μαύρο να πούμε. Και λιποθυμούσε ο Ταβερνιέ. Και τώρα είμαι μέσα στον Camp Nou. Αμάν. Τι είναι αυτό. Κάτσε να βγάλω το σχισμένο το παντελόνι. Να φορέσω τίποτα πιο συμμαζεμένο. Κατάλαβες. Θε καμιά Μπαρτσελόνα εδώ μέσα. Χαμός. Στην Τούμπα. Καμιά Ρεάλ. Έχει μέχρι την Μπέλα κουρά θα έχει τα αυτοκίνητα. Μέχρι την Μπέλα και μέχρι τη Βουρβουρού από την άλλη τη μεριά. Ξέρεις τι έχει να γίνει. Θα νοικιάζουν ελικόπτερα για να βλέπουν το μάτσο από πάνω.
Ακόμα και η ταράτσα απέναντι θα γίνει sold out. Ο σύνδεσμος φίλο Πάουκ ταράτσας. Sold out θα βαρύσει αυτό. Σοβαρά μιλάς. Θα επιστρατευτούν και οι παλιοί λοκατζίδες να ανέβουν την Τούμπα να δουν το μάτς. Εγώ στο λέω. Ξέρεις τι έγινε να γίνει, να έρθει καμιά Μπαρτσελόνα, καμιά Ρεάλ Μαδρίτης εδώ μέσα, καμιά Ιουβέντους. Καλά, άμα περάσει του ομίλου. Θα πέσουν τα τσιμέντα. Άμα περάσει ο ομίλου, σίγουρα αυτό θα λέμε, ρε φίλε. Θα έρθει μια τέτοια ομάδα. Αυτό λέμε. Μπορεί να το κάνει. Αν δεν το κάνει τώρα, πότε θα το κάνει. Και φέτος δεν έχει και Βούκιτς. Να σου πει πάρε το Σκεπάνοβιτς. Καλά, μην το μελετάς κιόλας. Μπορεί να φέρει και μια καράβια. Α, σου πει πάρε το Σκεπάνοβιτς. Πώς το λέγανε τον, ε? Στρανόγεβιτς. Ναι. Ο οποίος πήγε στην Αραβία. Δεν πάει να πάει και στο Ντουμπάι. Να ανοίξει κάποιο παγκοτατζίδικο. Από τη Β' Κίνας τώρα μου το φέραν στον ΠΑΟΚ που είχε να πάρει 33 χρόνια πρωτάθλημα. Αυτός για κουφού ήταν καλός. Για Καναζίου Ζήτσου. Να παίξει με τον άλλο, πώς το λένε τον άλλο που παίζει στις ταινίες. Το καράτερ, τον καράτερ. Τον. Α, τον Τζάκι Τσάν. Με αυτόν εδώ, ναι, μια χαρά ήταν. Για κομπάρσου του Τζάκι Τσάν, ωραίος. Να βάζει κανένα Τζάκ Νόρις από δίπλα να δεις τι γυναίκα έχει. Ποιος θα ανόγευε τη μέφερε να πάρω το πρωτάθλημα. Μας τρελάνετε. Στη Β' Κίνας λέει πήρε το πρωτάθλημα. Ας κάποτε έφεραν και τον Μπερέτα. Άλλη περίπτωση εκείνη. Ναι, καλά, ισχύει. Τότε δεν υπήρχε και η οικονομική άνεση που υπήρχε, που υπάρχει τώρα, στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη. Προφανώς. Προφανώς. Εντάξει. Λοιπόν. Για να δούμε, γιατί κάποιες αντιδράσεις υπάρχουν και από τον Λουτσέσκου σε κάποιες μεταγραφές που χαλάσαν, ας πούμε του Σερνά. Σερνά. Έτσι. Του 36χρονου μπακ, ο οποίος τον ήθελε. Δεν έχει σημασία, τον ήθελε. Αλλά καλό είναι να πατάει φρένο και ο προπονητής και να λέει έλα εδώ Μίχελ, έλα εδώ Κωνσταντινίδη, έλα εδώ Σαββίδη. Εγώ αυτό το θέλω. Εγώ είμαι προπονητής. Εγώ καταστρώνω τα πλάνα. Εσύ κάνει τη δουλειά σου, πλέρωνε. Εσύ κάνει τη δουλειά σου, βρίσκει ποδοσφαιριστές. Εγώ θα σου λέω αν κάνουνε. Δεν μου πεις εσύ αν κάνουνε. Εγώ θα σου το πω, προπονητής. Ο καθένας έχει τη δουλειά του. Δεν μπορώ εγώ που είμαι υδραυλικός να πάω να κάνω μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Άντε μια μπρίζα να πάω να την αλλάξω κουτσαστραβά και αυτό φοβάμαι με χτυπήσει το ρεύμα. Άντε και μια λάμπα να την αλλάξω. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι πιο δύσκολο. Θέλει τον ειδικό. Θέλει τον μάστορα. Θέλει τον τεχνικό του. Έτσι είναι σε κάθε περίπτωση. Ο καθένας είναι στη δουλειά του. Το λέει και σε δηλώσεις. Πρώτη προτεραιότητα για τη διατήρηση, η διατήρηση της ομάδος, λέει ο Λουτσέσκου. Αυτό το οποίο έχουμε πάρα πολλές φορές εδώ. Αυτό ακριβώς. Και ο Λουτσέσκου ακούει πρόγραμμα ρεσπτήσεις. Είναι αλήθεια πως πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με πλούσια εμπειρία, ειδικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και μάλιστα έχει χαρακτηριστικά που συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων αμυντικών μας. Με την προσθήκη του Κατσερίδη νομίζω ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η αμυντική μας γραμμή και πιστεύω ήταν μια μεταγραφή που προσθέτει στη την συνολική ποιότητα της ομάδας. Φυσικά αυτό που λέμε. Ένα διάβασε αυτό για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Το έχεις? Θα το βρω τώρα. Ναι. Που λέει, αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικές είναι οι μεταγραφές για τον τύπο και τον κόσμο σε όλο, για τον κόσμο σε όλο τον κόσμο. Όμως έχω ξαναπεί πως για μένα σημαντική είναι η συνέχεια ενός γκρουπ. Υπό αυτή την άποψη επιμένω ως πρώτη προτεραιότητα στη διατήρηση με τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές της ομάδας που δουλέψαμε επιτυχημένα για ένα χρόνο. Αν δείτε σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν ομάδες υψηλότερου επίπεδου που επενδύουν ακριβώς σε αυτήν τη σταθερότητα και στις ελάχιστες αλλαγές κάθε χρόνο. Και με τον ίδιο τρόπο βελτιώνονται γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ομοιογένεια και η κατανόηση. Φυσικά μίλησε και για τους 2-3 μεταγραφικούς στόχους που έχει ο ΠΑΟΚ. Ακολουθούμε τους στόχους που θέσαμε στρατηγικά και σε περιπτώσεις που δεν περιμένουμε από τις μεταγραφές να αλλάξουν το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, αλλά να προσθέσουμε πράγματα σε ένα ήδη δυνατό και επιτυχημένο γκρουπ. Οφείλεις να είσαι υπομενετικός. Δεν έχω ιδιαίτερη ανησυχία για το θέμα. Είμαι βέβαιος πως θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να είμαστε έτοιμοι για τους στόχους μας. Επαναλαμβάνω πως το βασικό μου μέλημα είναι η συνεχής βελτίωση των ποδοσφαιριστών μου
των ποδοσφαιριστών μου, που έχω την ευτυχία να έχω ένα εξαιρετικό γκρουπ ποδοσφαιριστών, δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Και για τις περιπτώσεις του Σουηδού Βέρμπλουμ και του Πούκι, ανέφερε πως δεν θα μιλήσω με ονόματα. Αν έπρεπε να ζητήσω ένα πράγμα, θα ήταν η διατήρηση αυτούς της ομάδας. Ασφαλώς, αν καταφέρουμε να προσελκύσουμε δύο παίκτες που θα μας βοηθήσουν στο εσωτερικό ανταγωνισμό, θα δέσουμε τους υπόλοιπους, θα προσαρμοστούν και θα προσθέσουν ποιότητα. Είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτο. Πάντα με γνώμονα όμως το καλό κλίμα και την ισορροπία στους πραγματικούς πρωταθλητές και κυπελούχους Ελλάδος. Ωραίος, καλά τα είπε. Πολύ σωστά τα είπε και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και από τα λόγια του και το πόσες φορές το επανέλαβε στη συνέντευξη, ότι να διατηρήσουμε το υπάρχον υλικό, να διατηρήσουμε τους ποδοσφαιριστές. Βασιλή, για δες λίγο τα τηλέφωνα εδώ, μας ειδοποιούν, λέει, δεν απαντάει. Ναι, εντάξει, στείλα κανένα δυο γι' αυτό, εντάξει. Να διατηρήσουμε το υπάρχον υλικό και τους ποδοσφαιριστές που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει στις δύο διαδοχικές κατακτήσεις του κυπέλου και του πρωταθλήματος στους αγωνιστικούς χώρους. Εμένα μου αρέσει το στυλ το οποίο παίρνει ο Λουτσέσκου γενικότερα και τη στάση που κρατάει σε όλα αυτά τα θέματα, και νομίζω αυτή είναι η προσωπικότητα και το προφίλ το οποίο πρέπει να έχει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και να μην είναι αυτός που θα λέει ναι σε όλα χωρίς να πατάει. Μα έτσι είναι ένας προπονητής σωστός, δε φίλε. Έτσι είναι ο σωστός ο προπονητής. Το ξεκαθαρίζει και λέει κουμάντο στα αποδυτήρια, στον αγωνιστικό χώρο κάνω εγώ, παιδιά. Εσύ είσαι ο τεχνικός διευθυντής, είσαι για άλλη δουλειά. Έτσι, εσύ είσαι ο πρόεδρος, είσαι για άλλη δουλειά. Εσύ είσαι ο χρηματοδότης, ο επενδυτής, είσαι για άλλη δουλειά. Ο καθένας τη δουλειά του. Έτσι, όμορφα, ωραία. Αράξτε εκεί πέρα. Εγώ μέσα στο χορτάρι, το ποιος θα παίξει, το τι σύστημα θα παίξουμε, το πώς θα κερδίσουμε είναι δικιά μου δουλειά. Η δικιά σας δουλειά είναι άλλη. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσου. Γεια σας. Γεια σου Γρηγόρη, άτομο. Τι κάνετε παιδιά? Καλά, εδώ καλά, στις επάλξεις. Είστε καλή παρέα πάντως και σας ακούει πολλοί κόσμος, να ξέρετε. Να είσαι καλά ρε Γρηγόρη. Τώρα, αυτό είπα πριν, κάτι πρόβλημα έχει το τηλέφωνο, έτσι. Ναι, και κανένα δύο ακόμα με στείλανε. Κάποιο θεματάκι έχει. Παίρνω αρκετή ώρα και δεν απαντάει. Ναι. Έκανε τα μαγικά εδώ ο Βασίλης. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή εκπομπή είστε. Λέει η Παοκάρα, πώς τη βλέπουμε? Εγώ αυτό που λέω και από την προηγούμενη εκπομπή είναι ότι αν είναι εφικτό και δυνατό να έχουμε τις μεταγραφές όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί 29 Ιουλίου δίνεις επίσημο μάτς για Champions League. Ακριβώς. Να κρατήσει δηλαδή τον κορμό, δηλαδή δεν διώχνω Πρίγιοβιτς, δεν διώχνω Πέλκα, δεν διώχνω τίποτα. Άντε να φύγει κανένας ένας Κάμπος που το συζητάνε πολύ. Επιστροφή Ένρικε, επιστροφή Ουάρντα, δυναμώνω πιο πολύ την ομάδα και παίρνω και 3-4 ακόμα ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να πάρω περπατώντας το πρωτάθλημα και για να μπορέσω να έχω είσοδο της ομάδας στους ομίλους του Champions League. Να έχω πιθανότητες, να το παλέψω δηλαδή. Να το παλέψω με Άγιαξ, με Βασιλεία κτλ. Αυτό θα είναι και βαρόμετρο, Τάσο. Αυτό να αλλάξει την ιστορία σου, να το ξέρεις, Γρηγόρη. Και για τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, που πάντα γνωρίζουμε ότι πάει και αρχές Σεπτεμβρίου. Στέλιο, είσαι πολύ γνωστής των πραγμάτων, σε παρακολουθώ σε εκπομπές. Μπράβο, σας φλάρα, ευχαριστώ. Να είσαι κοντά σου εκεί στον Τάσο, είστε πολύ καλή παρέα, να ξέρεις. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ πιστεύω. Γρηγόρη, κάναμε χρόνια εγώ. Το ξέρω. Το γνώρισε και από κοντά. Όχι, ο Σελάκης έχει πολύ καλές και η γνώμη του ακούω, Τάσο, ότι είναι. Είναι σοβαρό παιδί καταρχήν. Έτσι. Είναι σοβαρό, είναι συνισταλμένο παιδί. Τον παρακολουθάω, διαβάζει, κάνει, ασχολείται με το θέμα και πιστεύω εντάξει. Εξαίρεσε στη διπλανή καρέκλα μου, δεν κάθεται ποιος και ποιος, Γρηγόρη, το ξέρεις. Έτσι. Έτσι. Ο καθένας προσθέτουμε ένα λιθαράκι. Έτσι. Την Παοκάρα που είπαμε, βγάλουμε από ένα σωματείο το οποίο είναι λαϊκό σωματείο, είπαμε είναι προσφυγικό, ένα αδικημένο σωματείο και φτάσαμε σε ένα επίπεδο, πιστεύω, πραγματικά ότι τον ΠΑΟΚ θα αρχίσουν να τον αντιγράφουν και γιατί βλέπουν ότι μετά από χρόνια βλέπουν πραγματικό ποδόσφαιρο ο κόσμος. Μία, δύο, τρεις. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που πήγαινε μέσα στο Καραϊσκάκι και το σήκωνε και φώναζε ανε ΠΑΟΚ. Έχει γίνει, να ξέρεις, Τάσο και Στέλιο. Ναι.
το 0-4 που πήραμε το πρωτάθλημα το 1976, στο 0-4 ζήγκα το Καραϊσκάκι. 36-40 χιλιάδες έφερε. Μαζί με Τζαμπατζίδης και δεξιά της ναι. Όπως γίνονταν σε όλα τα γήπεδα τότε. Λοιπόν, σηκώθηκε όλο το γήπεδο και φώναζε ΠΑΟΚ. Και έγραψε την άλλη μέρα το φως στο σπορ ΠΑΟΚΑΡΑ. Το φως στο σπορ το έχει ξαναγράψει σε κάτι μεγάλες εμφανίσεις που έχουμε κάνει. Θέλω να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή προσφέρει θέαμα. Εγώ κοίταξα αθηναϊκές εκπομπές, μπήκα μέσα στο YouTube δεξιά-αριστερά, βλέπω ότι οι Αθηναίοι ασχολούνται πολύ με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ δεν ασχολιόταν. Απόδειξη είναι ο πόλεμος που σε κάνανε μέσω δικαστηρίων, Είναι η πρώτη φορά που αρχίσουν και βλέπουν πραγματικούς τίτλους. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Δεν είναι με τη βοήθεια, υποβοήθεια κάτω του λεκανοπαιδί, το διαφόρο κυβερνήσεων και τα λοιπά. Βλέπουν μια ομάδα, έχει ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος να πούμε έχει, μπορούμε να πούμε ότι τα έχει χώσει χοντρά, πραγματικά. Και βλέπουμε ότι γίνεται ένα χαΐρι στην ομάδα. Και μια ομάδα χωρίς δορυφόρους, μια ομάδα χωρίς βοήθεια διαιτησίας. Ναι, ναι, μια ομάδα χωρίς βοήθεια δικαστών κτλ. Μια ομάδα που την πολεμάει όλο το ΠΟΚ. Έχει, κοίταξε, το έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι ότι το πρωτάθλημα ήταν χάρτινο. Αλλά ξέρεις τι σου λένε. Και εμείς τι να κάναμε. Γρηγόρη, ανάγκασες τις κόκκινες φυλάδες του Πειραιά ναι. να γράψουν υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ της ΑΕΚ. Έτσι, για να ναι. πολεμήσουν τον ΠΑΟΚ. Ανάγκασες τον πρωταθλητή και το Γαύρο, τις δύο εφημερίδες, η μία έκλεισε, να κάνουν πρωτοσέλιδα υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ της ΑΕΚ. Όλο το ΠΟΚ ενωμένο κατά του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη. Ανάγκασες ένα κανάλι, αυτό το βοθροκάναλο, που όλοι ξέρετε πως λέγεται, του Αφραγκούζου, να παίζει μία εβδομάδα προπαγάνδα κατά του Ιβάν Σαββίδη. Μία εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έβλεπες μία φωτογραφία, Γρηγόρη. Εγώ δεν το ξεχάσω όλη τη ζωή αυτό. Διέλυσε την ΑΕΚ. Το κατάλαβες τι έγινε στο τελικό. Ναι. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Θυμάσαι τι σου είπα ναι. στο δρόμο όταν γινούσα ναι. από το τελικό. Ναι, ναι, το έλεγα και στα παιδιά της Τούμπας που πήγαμε το λεωφορείο. Λέω παιδιά, γιατί έχω πάει τόσους τελικούς και δεν είδα κύπελο live. Δεν είχα πάει πέρσι στο Βόλο, γιατί λέω μαύρη κάλτσα είμαι. Ναι, ναι. Και το πήραμε. Να σου πω, όταν έμαθα ότι πήγες, μια φοβία την πήρα, μια φοβία. Μια φοβία την πήρα όταν έμαθα ότι πήγες. Λέω αμάρ. Εμένα θα με πεις ρε Τάσο. Εγώ είμαι που πήγα στο πρώτο τελικό το 83 που έγινε το πρώτο τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Με την 15 μέρες πριν είχα πάει στο τελικό του Champions League πρωταλητριών τότε ναι. Αβούργο Γιουβέντους και είδαμε ναι. το Αβούργο με 1500 οπαδούς να παίρνει το κυπέλλο. Ναι. Και θα το ξαναπώ να το πούνε επειδή ήρθαμε στο θέμα. Η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών που έγινε διαχρονικά στο ΆΚΑ την κάναν οι Ιταλοί στον τελικό πρωταθλητριών του 1983. Μπέστε μέσα στο Google και 45.000 Ιταλοί ήταν μέσα. Εντάξει, είχανε αυτό. Πάρει 55.000 ναι. εισιτήρια και γυρίσαν 10.000 πίσω. Μάλιστα. Και μας τα δίναν έτσι στο τέλος. Μάλιστα. Και εμείς ψάχναμε στη μαύρη αγορά γιατί ήταν, πού να ξαναδείς, εμείς φίλαθλοι τότε. Συνέχεια με τον ΠΑΟΚ πάνω κάτω Αθήνα πήγαμε και σε εκείνο τον τελικό. Και μετά το 83 πήγαμε και χάσαμε την ΑΚ το 2-0. Εκείνο τον τελικό το δικό μας. Με το ακυρωθέν κόλ του Δημόπουλου. Τελευταία εμφάνιση Κούδα σε τελικό κυπέλλο Ελλάδος. Ναι, Γιώργος Κούδας. Παλάρα ναι. ο ΠΑΟΚ. Απ' έξω έγινε και το μακελιό. Ναι. Ξέρεις, ναι. Που έγιναν τα επεισόδια εκτεταμένα με τους αεξίδες. Και έχω δει δηλαδή άπειρες φαγές και αφού με γράφανε όταν πήγαινα κάτω. Παλί παουσίδες ηλικία μου. Ρε Γρηγόρη, εκείνος που έγραψε Ρε Γρηγόρη δεν βαρέθηκες. Μπιπ μπιπ. Θυμάσαι την είδες το post. Τάσο. Δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια να τρως που κατεβαίνεις κάτω. Λέω θα το πάρουμε ρε φέτος. Και το γράφω μετά. Λέω Γιάννη πες αλεύρι. Ο Βιερίνια και ο Πέλγας εκεί ρε φίλο. Γιατί δεν το πίστευα. Να σου πω Τάσο όταν κατεβαίναμε τελικό φέτος. Τα παιδιά, η παρέα που ξεκινήσαμε, δηλαδή εντάξει, λέγαμε κάποια συνθήματα, και... αλλά ο κόσμος ήταν κατευνασμένος από τις σφαγές που γίνανε φέτος. Δηλαδή πιο πολύ οι παοξίδες, άμα έπαιρνε στην κοινή γνώμη, δεν το πίστευαν ότι θα πάρουμε το κύπελλο.
Ένα μεγάλο ποσοστό, να το ξέρεις. Ανεξάρτητα από αυτό, γιατί είναι και το γρουσουζό γήπεδο, αλλά φέτος τους διέλυσα. Στην κυριολεξία. Είδες πως γίνανε τα πράγματα, ντόμινο. Τους ξεφύλισα εκεί μέσα, τους φώναξα νάτι-νάτι οι πρωταθλητές, όχι το η χάρτινη. Αυτό ήταν που τους διέλυσε, αυτοκτονήσαν. Το Μελισανίδη να τον έχω αβέρτα στον πινέδα, μάω-μάω, μάω-μάω, σε κάνανε να πούμε φέτος. Κατάλαβες? Ναι, Γρηγόρη. Έγινε φέτος, διαλύθηκε και του μπεκιάστηκε όλη η Αθήνα. Λοιπόν, άκου να δεις, οι γάβροι δεν ξέρουν με τι να ασχοληθούν. Ο Ολυμπιακός θα κάνει ξανά ομάδα, να το θυμάστε, σε 5 χρόνια. Αυτή είναι διαλυμένη. Ο Μαρινάκης διώκεται από τη δικαιοσύνη. Είναι πρόεδρος της Νότιχα. Ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει έσοδα. Φέτος είναι μείον Ολυμπιακός. Ναι. Το ξέρετε ότι στο Καραϊσκάκι πρέπει να γίνει κατάσχεση. Να το πω, δεν έχουν πληρώσει ούτε δόσεις στις τράπεζες. Που το... Χρωστάνε, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα δάνεια εκείνα. Όλα, ρε, μονάδικα δικά τους. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ θα μας παίρναν το γήπεδο μας. Μάλιστα. Και θα μας το βγάζουν στο σφυρί. Είναι έτσι, Τάσο? Έτσι είναι, ρε φίλε. Τι, δεν τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει. Το σωματείο που χρέωσε τον ελληνικό λαό 240 εκατομμύρια ευρώ πήρε το χάρτινο φέτος. Πήγε στη Γάμα Εθνική, ξέρω εγώ, έκανε δεξιά-αριστερά, ανέβηκε, πήρε ένα κύπελο, ήθελε να πάρει δεύτερο, ήθελε να πάρει και double φέτος. Ρε φίλε, πήρε πρωτάθλημα, έφυγε ο προπονητής και φύγανε 14 πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές. Διαλύθηκαν αυτοί. Με το τζάμπα, ρε, αυτοί πάνε να κάνουν, με το τζάμπα και τον Νταϊλίκ. Διαλύθηκαν. Το Βράνιες πώς το κρατήσαν το χειμώνα. Έτοιμος να φύγει η Στελάκη στην Άντερλεχτ, δεν ήταν, θυμάσαι? Ναι. Και τώρα πάλι βγαίνουν διάφορα. Καλά, ο Βράνιες θα βρει ομάδα, γιατί είναι παίχτης, να πούμε, Τσαμπουκάς. Και ποιος δεν θα τον ήθελε? Και Γλυκούλης είναι, Μορφούλης είναι, ναι, βέβαια. Δεν παίζουν ρόλο. Ωραία. Εμείς θέλουμε μορφές σαν ντομάτος. Αγριόφατσα, να σε κοιτά και να σε λέει σε σκοτώνω. Τέτοιους παίκτες θέλουμε εμείς στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ τέτοιοι παίκτες πρέπει να παίζουν. Με την απόδοση του Μάτος, ο καθένας είναι τέτοιο. Με την απόδοση του Βιερίνια. Ωραία, Γρηγόρη. Αυτά, φίλε. Να είσαι καλά, φίλε. Να... Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Και συγχαρητήρια και στον μπάσκετ, τα παιδιά. Έτσι. Που πρέλευε σήμερα, έκανε δηλώσεις ότι ευχαριστούμε πολύ τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι, γιατί βοήθησε. Ο άνθρωπος βοηθάει παντού. Να είναι καλά. Αυτό. Και πάμε, εδώ είμαστε. Ο ΠΑΟΚ πάλι του χρόνου θα τα σηκώσει όλα. Δεν υπάρχει φέτος του χρόνου ούτε δικαστήρια, ούτε αναβολές, ούτε μη παραστάσεις σε μάτς. Τα λέμε. Γεια σου, Γρηγόρη. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, αν περίμενε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Θοδωρής από Ανόβερο. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Ας πρώτα ρωτήσεις καλημέρες. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου. Τι κάνεις, αγόρι μου? Έχεις κορούλα, κορούλα, καλά είδα, κορούλα έχεις? Και κορούλα και γιο, βέβαια. Ωραία, φίλε. Έχω την κοράκλα, έτσι. Να σου ζήσουν. Είναι έρωτας όμως η κόρη. Να σου ζήσουν, να σου ζήσουν. Και δύο κόρες δεν έχεις? Τρεις. Τρεις, ω, μα ακόμα καλύτερα. Είσαι γλυκός άντρας τότε. Αν έκανες τρεις, δε φίλε, θα είσαι πολύ γλυκός. Δεν έβγαζα τις κάλτσες. Εντάξει. Έχει και κάποια άλλα κόλπα, αλλά δεν τα λέμε τώρα. Λοιπόν, έχει κόλπα για να κάνεις κορίτσια. Αυτό παιδί είναι μεγάλη προσπάθεια για να μην κάνεις αγόρια, να ξέρεις. Βέβαια. Ο ωραίος άντρας κάνει κορίτσια, να ξέρεις. Γιατί η κόρη μοιάζει τον μπαμπάλι, να ξέρεις. Οπότε έτσι πάει. Ωραίο. Λοιπόν, έτσι πάμε να μιλήσουμε λίγο για το παρασκήνιο, αν και δεν μ' αρέσει. Εγώ πιο πολύ για μπάλα μ' αρέσει να μιλάω, αλλά με αυτούς τους εργοσφόρους εκεί κάτω που έχουμε μπλέξει, το ΠΟΚ, που το ΠΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Το αποφάσισε, το απόδειξε φέτος ο ΠΑΟΚ, έτσι. Είδατε, παιδιά. Μόλις πήγε μπροστά ο ΠΑΟΚ και τους ξετρύπωσε όλους, τους έδειξε τι γίνεται. Δεν πήραν και κάτι χορηγίες από ΟΤΕ μόνιμα που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός και από έπαιρνε κάτι 15 εκατομμύρια. Μπράβο. Έτσι είδαμε πώς θα ρίχναν τα λεφτά που το παίζανε μάγκες αυτοί και μας μοιράζανε μας 3-4 εκατομμύρια για να βγάλουμε σαν ψωροκόστενα. Μόλις κόπηκαν οι χορηγίες του κράτους, γιατί κρατικοδίαιτη ήταν. Όχι μόνο τα χρέη που αφήσαν, γιατί αν παιδιά ο ΠΑΟΚ άφηνε 250 εκατομμύρια ευρώ χρέη, Μπαρτσελόνα θα είχε γίνει. Να το ξέρουμε και αυτό. Ναι, βέβαια. Έτσι, να φανταστείτε εσείς τι κάναν τώρα. Είδαν αυτοί ότι αγωνιστικά δεν μπορούν του χρόνου να παίξουν τον ΠΑΟΚ. Είδαν ότι ο Σαββίδης και που δεν θα μπει στο Champions League δεν τον νοιάζει. Τάχωσε τα λεφτά. Τι κάνουν? Προσπαθούν με τον Βασιλιάδη. Του λένε να κάνουμε ομίλους, να παίζουμε με τους ψωροκόστανες εμείς
και στο τέλος ο πρωταθλητής να παίζει με τον πρωταθλητή, ας πούμε, από το δικό μας όμιλο, με τον ΠΑΟΚ. Οπότε σου λέει, τα δύο παιχνίδια, λίγο αλητία, λίγο δικαστήριο, λίγο κάτι θα βρούμε να κάνουμε να το πάρουμε. Για να μην πάρουν πρωτάθλημα. Γι' αυτό έγινε όλο το ταρατάτσο με αυτό, με το να γίνουν όμιλοι και διάφορες ομάδες. Αλλά δεν το είπε κανένας από τους δικούς μας, τους εκφωνητές, ρε παιδιά. Κανένας, δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή αυτή είναι στην παγαποδιά πρώτη, να μην πω την άλλη τη λέξη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. 1000% συμφωνούμε. Γιατί τα έχουμε ζήσει και από κοντά, Θόδωρε, όλα αυτά τα οποία λες. Κατάλαβες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, όχι μόνο παραγωγικά. Όχι μόνο στην ΚΕΔΕ, όχι μόνο στα κέντρα αποφάσεων, αλλά και εξαγωνιστικά πρέπει να ενισχυθεί. Δηλαδή, για να πάρεις πρωτάθλημα πλέον στην Ελλάδα, πρέπει να έχεις όλα αυτά. Δηλαδή, άκουσον. Κάποτε λέγαμε να έρθει ένας μεγάλο επενδυτής, να χώσει τα φράγκα. Να κάνουμε δύο δεκάδες, να κερδίζουμε τους διαιτητές. Και τώρα κερδίζει και τους διαιτητές, βρήκαν άλλο τρόπο. Πρέπει να κερδίζει τους δικαστές και τα δικαστήρια. Σε λίγο θα βρουν και άλλο τρόπο, Τάσο. Δηλαδή πριν τον αγώνα θα πάνε τα κέντρα δύο κάμπους έξω από την Τούμπα, θα το παρουσιάζουν μέσα στο Σκάι. Τι να πω, ρε Θόδωρε. Ότι ρε παιδί μου έγινε, ξέρω εγώ, μακελιός στην Θεσσαλονίκη. Είναι απίστευτοι άνθρωποι. Τίποτα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αν μπορέσουν να κρατήσουν το έμψυχο υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, να μην φύγει κανείς. Έτσι, άντε ένας κάμπος να φύγει και ένας ΜΑΚ. Εντάξει. Ναι, το ΜΑΚ το πάμε στο αεροδρόμιο και με κορδέλα. Πρέπει, κάποια πώληση πρέπει να γίνει κιόλας. Και... Εδώ πέρα δεν μπορείς μόνο να αγοράζεις. Εντάξει. Πρέπει να πουλήσεις. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Εντάξει. Ενώ ο Πρίγιοβιτς, Πέλκα και τα λοιπά δεν πειράζεις. Εντάξει, δεν πειράζεις. Επιστροφή Ερίκε που λυσάει να γυρίσει. Γονιπετής, άμα τον πεις τώρα. Από εκεί που είσαι, από πάνω από τα. Βέβαια. Έλα με τα γόνατα, ξεκίνα, θα έρθει. Post, βλέπεις τα post του. Κάθε μια εβδομάδα βγάζει post με αυτό το κεφάλαιο, με τα σπρώμαυρα. Αυτό με σου λέει. Φέρε και ο Άρντα πίσω, πάρ' τους όλους στην προετοιμασία. Όλους. Α, μπράβο, μαζί. Και δες κάνε μετά το ξεσκαρτάρισμα. Αλλά πάρε και τρεις παιχταράδες. Έναν έφερες, Κατσερίδη. Πάρε μια φοράκλα ακόμα. Πάρε μια φοράκλα ακόμα. Τώρα ο Πούκι θα είναι, ο Κόντε θα είναι, δεν ξέρω. Έτσι. Πάρε και μια αλλαγή τώρα για το Βιερίνια, το Γιαννούλη το δώσα ξανά δανεικό. Στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο. Δεν έχεις να πούμε αλλαγή. Μην με βάζεις τον Κρέσπο τώρα εκεί. Και δεν έχεις και αλλαγή του Μάτος, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Στο προηγούμενο, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί, δεν πρόλαβα γιατί μου είχες πει ότι ο Κρέσπο έπαιξε αριστερό μπακ σε όλη την καριέρα. Όχι. Ήταν έτσι. Σου είπα ότι έπαιξε πάνω από 65 μάτς. Σαν αριστερό μπακ. Αλλά ποια είναι η φάση, ότι ο Κρέσπο εκεί αριστερά δεν είναι Βιερίνια, είναι τύπου σνάουτσερ. Γι' αυτό δηλαδή, λέμε, ρε φίλε. Είμαι μέχρι τη μέση, κατάλαβες. Δεν μπορείς, ναι, με να αξιόπιστη λύση, αλλά για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που βλέπεις ότι παίζει πιο επιθετικά, δεν είναι. Είναι λύση να το βάλεις ανάγκης, ας πούμε. Να πεις ότι θα παίξω από εκείνη την πλευρά μέχρι τη μέση, τελείως. Λοιπόν, σίγουρα θέλουμε έναν ακόμα, αλλά σου είχα πει ότι αυτός ο παίκτης που θα έρθει και θέλουμε να είναι και παιχταράς, αλλά το θέλουμε να παίζει και 5 μάτς το χρόνο 10. Δύσκολα θα έρθει κάποιος φτασμένος παίκτης και θα ξέρει ότι θα είμαι πίσω το Βιερίνια ή πίσω το Μάτος, ας πούμε, και θα περιμένω ή το κύπελο ή ξέρω εγώ όταν θα παίξω με τον Παθραγικό στην πέμπτη αγωνιστική να παίξω. Είναι, παιδιά, και αυτά δύσκολα πράγματα για να πετύχεις ένα τέτοιο ελληνικού παίκτη. Δεν ξέρω, ας το δουν μες στην ΠΑΕ, ας το δει ο Λουτσέσκου, γιατί ο προπονητής πρέπει να τον κρατήσει. Ξέρεις, η γρίνια μέσα στα αποδυτήρια μετά είναι δύσκολη. Λέμε για δύο δεκάδες. Αλλά για δες μετά, όταν θα παίξει ο ένας, θα παίξει μια εβδομάδα, δύο, τρεις, τέσσερις. Πώς θα κάνει προπόνηση, δεν θα σκυλιάζει την προπόνηση, θα αρχίσει να γρινιάζει, να μιλάει ο μάνατζερ, θα γράφουν οι εφημερίδες, οι καλοθελητές από τα άλλα τα ραδιόφωνα, ξέρεις ποιοι, θα αρχίσουν να μιλάνε όλοι. Παιδιά, έτσι γίνεται, έτσι χαλάνε λίγο και τα αποδυτήρια. Είναι λεπτές ισορροπίες. Φυσικά υπάρχει ο Δεκέμβρης, έτσι, γιατί σοβαρή ομάδα. Καλά, θυμάσαι πριν δύο εβδομάδες, πριν 10 μέρες που υπήρξε δημοσίευμα ότι υπάρχει πρόταση για τον Λουτσέσκο από Αραβία κτλ. Ξέρεις τι μου θύμισε, τι έγινε, ρε? Τον Ολυμπιακό, όταν κερδίσαμε τον Ολυμπιακό με τον Αναστασιάδη, που βγήκε βρώμα μετά από μια εβδομάδα ότι ο Αναστασιάδης πάει στην Εθνική Ελλάδα. Μπράβο. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες, τελείως. Ντροπή μηδέν. Και τόσα χρόνια αποδείχτηκε ότι με τη φυγή κιόλας του προπονητή του γελοτοπίου, έτσι, του Ισπανού του Χιμένεθ, αποδείχτηκε ότι τα πρωταθλήματα δεν τα πέραν οι προπονητές. Τα παίρνανε οι προέδροι και το παρασκήνιο. Αυτό δηλαδή φάνηκε και φέτος. Διώχνεις τον καλύτερο προπονητή που το διαφημίζουν και κάτω στην Αθήνα, το Χιμένεθ, με Περγαμηνές, με Δάφνες κτλ. Και τον αφήνεις και φεύγει και πάει πού, σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας.
Και ποιος ήταν ο Χιμένεθ, το know-how, ήταν ο Χιμένεθ ο οποίος αυτοπροτάθηκε στην ΑΕΚ γιατί 4 χρόνια ήταν άνεργος. Ποιος ο καλύτερος προπονητής. Κάτι βρωμάει ρε παιδιά, κάτι δεν είναι και τόσο καλό. Anyway. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Έγινε το δε, κλείνουμε έτσι και έτσι. Την καλή ο τελευταίος, να είσαι καλά. Α, ο τελευταίος είμαι. Ναι. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, άντε, να είσαι καλά παιδιά. Γεια σου Εδώδωρε. Τα λέμε, φιλιά. Γεια σου, γεια σου Εδώδωρε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι. Έχω να πω δύο πραγματάκια για τον Βλάντα Νίβιτς, ο οποίος έκανε δηλώσεις, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Να προλαβαίνουμε. Στην ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος για την απόφαση του να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, ο Βλάντα Νίβιτς απάντησε. Ένα χρόνο δεν μιλούσα, δεν είπα τίποτα, γιατί σεβάστηκα την ομάδα και τον κόσμο, όλους. Ήμουν στον ΠΑΟΚ αρκετά χρόνια ως παίκτης και στο τέλος ως προπονητής. Το λόγο για τον οποίο έφυγα τον ξέρει αυτός που πρέπει να τον γνωρίζει. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι υπήρχαν κάποια εσωτερικά προβλήματα μέσα στην ομάδα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Κλάει μάιν τώρα. Τι θα πει ιστορικά που βγες και μίλα. Βγήκε και μίλησε και ο Άγγελος Στασιάδης μετά ένα χρόνο μου είπε ο Τζαβέλας και έτσι, ο ένας με τρυπούσε, ο άλλος με τρυπούσε. Τι θα το κάνω. Βγες και μίλα. Πες αυτός και αυτός και το ένα και το άλλο. Τι κάποια ιστορία. Ή μη μιλάς. Δεν είναι απάντηση αυτή για παίκτη που φόρεσε τόσα χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ και για προπονητή που πήρε τίτλο με τον ΠΑΟΚ και που έφυγε με κάποιες κατηγορίες. Βγες και ξεκαθάρισε το τοπίο και πες το και το και το. Εγώ ζήτησα να φύγει αυτός και αυτός. Γιατί? Γιατί έγινε αυτό και αυτό. Με ονόματα. Δεν είναι... Δεν μ' αρέσει αυτή η απάντηση. Δεν είναι απάντηση. Διπλωματική είναι. Κλάει μάιν τώρα. Δεν είναι αρσενική απάντηση αυτή. Μην απαντάς. Πες δεν απαντώ σε αυτή την ερώτηση. Καλύτερα μην απαντάς. Ή θα πεις τι έγινε με ονόματα και καταστάσεις. Θα έχεις την ευθυξία να το κάνεις ή μην απαντάς. Κάτσε εκεί, πάνε στην Αραβία, πού είναι να πας. Έτσι ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαι εγώ το λάθος. Καθόλου απίθανο. Ναι, μετά το ρωτήθηκε για το φετινό πρωτάθλημα και την κατάκτηση του κυπέλου και την διαιτησία και λέει δεν θέλω να σχολιάσω για τη διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου ήταν κατά πολύ ανώτερος της ΑΕΚ, δίκαια κέρδισε και θα μπορούσε να το κάνει με ακόμα μεγαλύτερο σκορ. Ήταν δίκαια και άνετη η επικράτηση. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, στον πρώτο γύρο έχασε αρκετούς πόντους που μπορούσε να πάρει γιατί δεν έπαιζε και στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο και κέρδισε όλα τα μάτσα εκτός από ένα. Σίγουρα υπάρχει πίκρα για τον τρόπο που χάθηκε το πρωτάθλημα, πήρε όμως ένα τρόπαιο που έχει μεγάλη σημασία για όλους όσους αγαπάνε την ομάδα και όσους αγαπάνε την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει συνηθίσει να παίρνει δύο συνεχόμενα τρόπαια, έχει άνοδο τα τελευταία χρόνια, πριν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και το άλλο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, όταν ρωτήθηκε μάλλον για τον Μίχελ, είπε ότι μέσα σε δύο χρόνια μετράει δύο τρόπε. Είναι ένας από τους καλύτερους τεχνικούς διευθυντές που είχε τα τελευταία 20-30 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Είναι ένας άνθρωπος που άλλαξε προς το καλό τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την ομάδα. Είναι ο μοναδικός για τον Μίχελ τα λεφτά. Ναι, είναι ο μοναδικός με τον οποίο μπορούσα να συζητήσω για ποδόσφαιρο και κατά τη γνώμη μου ο μοναδικός από όλη τη διοίκηση που είναι ικανός να βοηθήσει. Και το έχει κάνει ως τώρα, την οικογένεια που κάνει την επένδυση στην ομάδα. Μάλιστα. Ο μοναδικός που μπορεί να βοηθήσει πραγματικά, και το λέω όχι γιατί είναι φίλος μου, δεν τον έχω φίλο εκεί, μην μπερδευτεί κανείς, το γνώρισε τον ΠΑΟΚ, δεν ήμασταν φίλοι. Και από τότε που έφυγα, σε ένα χρόνο μπορεί να τον έχω πετύχει 1-2 φορές. Πρέπει όμως να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, τουλάχιστον κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους που ήταν συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο Λίμπερο 107,4 στον FM με ασπρόμαυρες πτήσεις, μετά στο Τρέγια με Στέλιο Παπαντονίου και με Βασίλη Καβαδία. Αύριο εγώ λογικά θα απουσιάσω, λογικά, ίσως να έρθω την πρώτη ώρα, δεν ξέρω, θα μιλήσω με τον Στέλιο. Είναι αύριο το μεγάλο reunion. Υπάρχει η τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία θα παρευρεθούμε με την παλιά παρέα, στην εκπομπή Μαρμίτα, μια εκπομπή reunion. Ζητήσαμε παιδιά να πάω. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. 5 χρόνια ήμασταν μαζί. Κάναμε εκπομπές. Περάσαμε και καλές και άσχημες στιγμές. Και στιγμές γέλιου και στιγμές καυγάδων. Και 5 χρόνια είναι αυτά. Οπότε για μια εκπομπή τηλεοπτική θα παρευρεθούμε η παλιά παρέα αύριο μετά τις 12 στο Europe 1
με τον Ζάχο τον Τρούλινγκ, με τον Νίκο τον Μπουγάτσα, με τον Γιώργο τον Μακουκούλα, σας λέω τα ονόματα όπως το ξέρετε, και με τον Ηλιακό Δερμοσύμβονα, το θουβού της πόλης εδώ, τον Κωστή τον Ραπτόπουλο. Η παλιά παρέα θα ξανασμίξει για μία μόνο εκπομπή, αύριο μετά τις 12 στο Europe One. Εδώ τώρα θα δω αν μπορέσω να έρθω, ίσως για μια ώρα θα έρθω. Αλλιώς θα είναι ο Στελάκης εδώ, μπορεί και με το Χρήστο, με το δίδυμο του. Θα δούμε. Με το τέρι του, εντάξει. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Έτσι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ εδώ στις 10. Από Τάσο Τρέγια, από Στέλιο Παντωνίου και Βασίλη Καβαδία, Auf Wiedersehen.